σε ένα ταξίδι μαγικό. Θα ξεχαστείς. Φόρεσε το πιο γλυκό χαμόγελο σου κι ό,τι θέλεις να ζητάς. Είναι όλα τόσο απλά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ Φώτης και Μαρία live, έτσι, Φώτης και Μαρία. Λοιπόν, θέλω να σας καλησπερίσω, να σας πω ότι θα ξεκινήσει μια υπέροχη εκπομπή αμέσως τώρα και επίσης θέλω να σας δώσω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, έτσι στην αρχή για να το ευχαριστηθούμε. Είναι από μια ταινία ρουμάνικης καταγωγής, η οποία λέγεται Κάτζο Ντίλο. Από αυτήν πήρε το συγκρότημα Κάτζο Ντίλο το ελληνικό, το όνομά του. Και βέβαια παρουσιάζει μία γυναίκα, η οποία είναι ένα συγκρότημα και το παρουσιάζει μία γυναίκα την οποία παίρνουν στο συγκρότημα για τραγουδίστρια, αλλά τους βγαίνει καταπληκτική χορεύτρια. Συγκλονιστικό. Πάμε να χαρούμε αμέσως. Από την Κάτζο Ντίλο, ναι, το είπα. Κάτζο Ντίλο. Η οποία, παιδιά, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Αυτή είναι η ταινία του 97. Μου το έστειλε ένα φίλο στο Twitter και μου είπε: δείτε το, θα σα ταιριάξει με το Tutti Frutti. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Καλησπέρα σα να πω κι εγώ, γιατί άργησα. Γιατί τα φταίγανε τα παιδιά εδώ από τον ήχο. Δεν είχαν βρει κάτι. Γιατί αργούνε πάντα. Κάτι γατζάκια που ήθελε. Τι κάνατε, γιατί με καθυστερήσατε. Ναι. Γάτσου ήθελαν για να σε σύρουν μέσα. Ναι, να με τραβήξουν. Γιατί αργείτε οι γυναίκε πάντα. Πάντα. Και εσείς αργείτε. Ω, έλα τώρα. Όχι, πείτε μου, σας παρακαλώ, εσείς που μας βλέπετε. Όχι, όχι, ρε παιδιά. Πόσες φορές έχω αργήσει εγώ, πόσες φορές έχει αργήσει η Μαρία. Όχι, ναι, εντάξει. Στην παρέα μας αργώ εγώ πιο πολύ. Αλλά γενικότερα σε μέσο όρο. Τι σε μέσο όρο, να δω το μέσο όρο. Αργούνε και γυναίκες και άντρες. Ποιους ρώτησες, ποιος έκανε την έρευνα. Τους άντρες του περιβάλλοντός μου. Του περιβάλλοντός μου. Αργούνε οι περιβάλλοντός μου. Τι λες τώρα. Οι γυναίκες έχετε ένα χαρακτηριστικό. Αργείτε και σε 2 δευτερόλεπτα έχετε γίνει. Δηλαδή αργεί και στο τέλος. Δεν έχει ζήσει αυτή την απελπισία της γυναίκας που είναι στην ντουλάπα, βγάζει, λέει αυτό, ναι. Τέτοια απελπισία. Καλό, το πάει μετά, λέει, δεν πάει το παπούτσι, άλλο από την αρχή. Κατεβάζει όλη την ντουλάπα. Έλα. Την αφήνει όλη την ντουλάπα, την έχει πάνω στο κρεβάτι, έχει γίνει όλη σου η κρεβατοκάμαρα έτσι. Δεν βαριέσαι μετά να τα μαζεύει. Και στο τέλος λες δεν πάω, ρε, εσύ. Δεν πάω. Ε, λες δεν πάω. Δεν πάω γιατί δεν βρήκα κάτι να βάλω. Ακού τώρα να δει που χαλάει την όρεξη. Παιδιά, έχω πάρα πολύ όρεξη. Σήμερα δεν είναι σαν ανοιξιάτικη μέρα. Ε, όχι, ρε Μαρία. Ναι, ξεκίνησε φθινοπορεινή και έγινε ανοιξιάτικη. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ αυτό το πισωγύρισμα στον χρόνο, αφήστε ήσυχο. Είναι ωραία, γιατί δεν βαριέσαι, επίσης έχουμε καλή. Θέλω να μαζέψω ρόδια. Δεν μπορώ να μαζέψω πάλι παπαρούνες. Έχει ρόδια. Ε, ναι. Ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Από αύριο και παπαρούνες και πασχαλιές. Έλεος. Και έχω καλεσμένο τον αγαπημένο Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Δείξαμε quiz, δεν δείξαμε quiz. Όχι, θα το δείξουμε τώρα. Για να δω. Λοιπόν, το χθεσινό, όπως βλέπετε, είναι η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Μερικοί το προτιμούν καυτό». Έτσι, ξανθιά. Μέριλιν τύπου. Μέριλιν τύπου. Τύπου, ναι. Έχω να σου πω κάτι. Άμα έκανα αυτή την παράσταση, μπορεί και να μην την έκανα σαν τη Μέριλιν. Να την έκανα αλλιώς. Γιατί δεν πρέπει η πρωταγωνίστρια να μοιάζει σε αυτό το έργο με τη Μέριλιν Μονρόε. Έλατε. Έτσι δεν είναι. Γιατί το έχουμε συνδέσει κιόλας. Αλλά θα μου πεις και... σε πολύ ταλαντούχο παιδί. Είμαι σκηνοθέτης. Να τα πεις αυτά στον Κωνσταντίνο που είναι κι αυτός πολύ ταλαντούχος και είναι και σκηνοθέτης. Μην συνεργαστείς. Καλά, ανεβάζει μια παραστασάρα, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε, παιδιά μου, τώρα έχουμε να παίξουμε. Έχουμε να δούμε το καινούριο μας quiz και αμέσως μετά. Ποια είναι η Ελληνίδα. Ελληνίδα. Α, εγώ την αναγνώρισα, Νικόλα. Κι εγώ. Κάνει την ωραία κοιμωμένη. Ναι. Έλα, παιδιά. Ναι. Όχι, δεν με τίποτα. Είναι ωραίο κορίτσι, πράγμα. Δεν μου λέει τι κάνει. Είναι για. Fumulife.papakistar.gr είναι το mail μας. Απαντήστε σε αυτό αν θέλετε. Ως αφορμή, γράψτε τα σχόλιά σας, αλλά μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Twitter και να γίνουμε και φίλοι στο Facebook. Και πάμε να το παίξουμε.
Αχ, αχ, αχ. Λοιπόν, θέλω να πάμε. Δεν έχει δει Βόρεια. Βαρβάρα τι έχει δει. Δεν έχει δει τη Βαρβάρα. Η Βαρβάρα είναι πίσω. Κάτσε. Η Βαρβάρα κρύβεται. Έλα, Βαρβάρα, ρίξε μαλλιά. Εσύ κάτσε εκεί, βάλε τις παραμάνες. Κάποιος είναι πίσω σου, έχεις ένα νίσιο. Η Βαρβάρα έχει ένα ταλέντο, να είναι αόρατη. Μια άλλη έχει ένα άλλο ταλέντο, να είναι άφωνη. Α, καλά. Λοιπόν, πάμε Θράκη, κυρίες και κύριοι. Πάμε παραμάνες εσύ. Πάμε Θράκη, γιατί κάνουμε καλλιστεία και έχουμε όλα τα καλά, όπως πρέπει να έχει ένας διαγωνισμός ομορφιάς. Πάμε. Μην νομίζετε ότι το ταλέντο είναι μόνο στην ομορφιά. Υπάρχουν και κρυφά ταλέντα. Αναστασία Δημούτση. Για να δούμε την πρώτη αναπληρωματική Miss Thrace 2012. Και είναι μια έκπληξη γιατί δεν την ξέρει κανείς εδώ. I didn't give to you, oh friends, why so shy and like you to hold back. Or high from the light. Το η Miss Thrace 2012 είπε ο παρουσιαστής ότι δεν την ξέρει κανείς εδώ. Γιατί είπε έτσι. Δεν την ξέρουν, ούτε ξέρουν ότι είναι τραγουδίστρια. Και όχι μόνο αυτό, ότι έχει αυτό το εξαιρετικό ταλέντο να τραγουδάει. Λοιπόν, πάμε όμως στο επόμενο κορίτσι. Βγαίνει το επόμενο κορίτσι που διαγωνίζεται για το 2013 και έχει σπόνσορα. Και πάμε στον αριθμό 14. Η Λάνα Ματσαρασβίλη, 23 ετών, χορηγός της, το ψητοπολείο Συμπόσιο. Μεγάλο χειροκρότημα. Έχει σπόνσορα το ψητοπολείο. Πολύ λοιπόν, γιούλμπαση έχει αυτό το ψητοπολείο, πολύ πιταγύρο. Θέλω λίγο να τη δούμε, γιατί ο σπόνσορας φαίνεται ολοκληρωμένο. Φαίνεται, διότι έχει φάει πρωτεΐνη η κοπέλα. Ναι, παρακαλώ, έχει η κοπέλα σπόνσορα. Σκέτη πρωτεΐνη, φουλ πρωτεΐνη. Πάμε στον αριθμό 14. Μάλιστα. Η Λάνα Ματσαρασβίλη, 23 ετών, χορηγός της. Το ψητοπολείο Συμπόσιο. Λοιπόν, να το Συμπόσιο. Ο σπόνσορας, έτσι. Ο σπόνσορας έκανε κακό στο μοντέλο. Ναι. Ενώ συνήθως είναι και όταν έχεις ψητοπολείο σπόνσορα. Πάει και παίρνει τζάμπα σουβλάκια. Αυτό. Τι άλλο να κάνει. Να πληρώνεται, ξέρω εγώ, αφού το διαφημίζει ολόκληρο. Δεν πληρώνει κανένας τώρα. Α, σε είδος. Ναι, πίτα γύρω να σου στείλω, και στη γιαγιάκα σου άμα θέλει. Σωστά, θα ταΐζει ολόκληρη την οικογένεια. Αρνιά. Στην κορδέλα μανικήσεις θα βάλεις μη σκομωτινή ψητοπολείο το Γιούλμπαση. Ποιο είποτε είναι, Συμπόσιο. Συμπόσιο, το Γιούλμπαση. Εμείς είχαμε Γιούλμπαση στην Κίνη που μεγάλωσε. Όχι μεγάλο. Το ψητοπολείο Γιούλμπαση. Ναι, Θανάσης το Γιούλμπαση. Λοιπόν, και βέβαια όπως ένας διαγωνισμός ομορφιάς πρέπει να είναι σωστός, έτσι πρέπει να κερωτήσεις. Υπάρχει ερώτηση η οποία νομίζω την αντίδρασή της την έχω δει σε όλους τους διαγωνισμούς ομορφιάς. Ναι, μερικές ερωτήσεις είναι πολύ δύσκολες. Αφού είναι κορίτσια που είναι μοντέλα. Δεν είναι ανάγκη τώρα να τους κάνεις πανεπιστημιακού επίπεδου ερωτήσεις. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο απόψε? Έτσι δεν έχει αντιδράσει και η μισή φίλιος. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Πότε. Γενικά λέω. Κάποιες φορές δεν κομπλάρουν οι κοπέλες και λένε. Καλά, ναι, μα ήταν δύσκολη ερώτηση. Ναι. Πρέπει να γίνουν πιο απλές. Γιατί ήταν δύσκολη. Το έλεγε και η ερώτηση. Τι σε δυσκόλεψε. Και εκεί κόλλησε. Σου κόλλησε. Δυσκολία. Δυσκολία. Πραγματικά. Αλλά... ενώ ναι. Υπάρχουν κι άλλες όμως που έχουν τα εφόδια γιατί έχουν τα πτυχία. Βεβαίως. Και αυτό φαίνεται. Καταρχήν, φιλίες έκανες καινούργιες εδώ. Φυσικά εννοείται. Γίναμε φίλες με όλα τα κορίτσια. Συμπαθήσαμε μία την άλλη και αναπτύξαμε πολύ καλές σχέσεις. Πώς φαίνεται η νομική. Γιατί αν δεν έχεις πτυχίο νομικής, δεν μπορείς να μιλήσεις καν. Αφού μίλησε και είπε ολοκληρωμένη πρόταση με αρχή, μέση, τέλος, έχει πτυχίο. Έχει πτυχίο. Μετά, όταν θα κάνει και άλλη σκέψη και ερώτηση, θα έχει πάρει το μεταπτυχιακό της. Καλά, μη σου πω στον ντοκτορά τι θα πει. Πάει για Νόμπελ. Καλή, κανονικά. Έτσι και απαντήσει σε τρίτη ερώτηση είναι προτινόμενη και όμορφη και έξυπνη. Βεβαίως. Αλλά όταν πάμε στα καλλιστεία ή σε κάποιο διαγωνισμό ομορφιάς, έτσι, έχουμε και τον τραγουδιστή. Πάντα υπάρχει μουσικό θέμα εκεί που αλλάζουν τα κορίτσια από τα διάλειμμα. Μάλιστα. Διάλειμμα. Έτσι, από τα φορέματα στα μαγιό, έχουμε διάλειμμα. Αχ, δείτε. Η παιδιά, όπως δεν ξέραμε την πρώτη καλλιτέχνηδα που τραγουδούσε, Αντέλ, τι τραγουδούσε. Ναι. Έτσι δεν ξέρουμε και αυτόν το σπουδαίο τραγουδιστή ερμηνευτή. DJ Αχλάδας. Πάμε! Εγώ γεννήθηκα ελεύθερο πουλί, εγώ είμαι Αλάνη
και ποιος με πιάνει. Δε την μπορώ τη σκλαβιά τη φυλακή. Yo man, yo, yo! DJ Αχλάδας. Ο DJ Αχλάδας είναι με το τίσερ, αλλά εμένα μου αρέσει ο «Εγώ γεννήθηκα» που κάνει και το πόδι. Ναι, γιατί που είναι... Είναι όλο, έτσι. Είναι, γιατί ξέρεις κάτι, είναι μία μίξη, είναι ένα fusion μεταξύ σιρτού και «Yo man, yo». Ο DJ Αχλάδας, αυτό είναι το καλό ο του. Ο DJ Αχλάδας. Ο DJ Αχλάδας. Διάλεξε να τον λένε DJ Αχλάδας. Αχλάδας είναι το όνομά του και σου λέει αυτός, εγώ είμαι περήφανος για το όνομά μου. Α. Γιατί να μην με λένε DJ Αχλάδα. Α, γιατί καταλύει. Άμα ακούμε εμείς στα αγγλικά DJ... Diego. Ναι, σιγά. Που ξέρουν... Διέγο, ο Διέγκο μπορεί στα Κολομβιανά να σημαίνει αχλάδα. Μην σου πω και τίποτα χειρότερο να σημαίνει στα Κολομβιανά. Χειρότερο. Μπορεί, ξέρω εγώ, Διέγκο. Άμα πάρω από το Μαραντόνα. Αλλά ο αχλάδας, παιδιά, το ξέρετε. Και να φύγουμε από τα. Από τα γιατί να φύγουμε από, από του διαγωνισμού ομορφιά και να πάμε σε μια άλλη ομορφιά η οποία δεν ήξερα ότι γίνονται τέτοιε συνεδριάσει μέσα στη Βουλή. Δεν είναι ακριβώ. Ίσως είναι στα διαλύματα, επειδή είναι κουρασμένοι. Λες. Ναι, πηγαίνει. Μην κάνουν και ποτέ. Φυσικά, τι έτσι στη σκέτο, Βουλή, νομίζεις το. Ναι, treatment, full treatment. Δείτε όμω. Πώ να σα πω, δείτε. Δήλωση κανονική. Είναι γεγονό. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, στη Βουλή βρισκόταν σε εξέλιξη μασάζ από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών κάνανε μασάζ στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω εγώ, για να τους ψήσουν να τα ψηφίσουν. Λεμφικό. Δεν ξέρω τι, εσύ. Δηλαδή ξέρω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Κανονικά έπρεπε να κάνει του φοροτεχνικού μασά που έχουν λαλήσει με όλα τα καινούργια που δεν ξέρουν τι είναι. Αντίθετα. Παίρνει φοροτεχνικό τηλέφωνο και ντρέπεσαι. Πολύ. Σα παρακαλώ να κράξει. Μπορώ να σα πω. Κράξει και στο κλείνει. Αυτό θέλει μασάζ, όχι ο βουλευτή. Μη γίνονται και. Μήπως είναι κανένα υπονοούμενο. Δηλαδή να είναι τα κορίτσια του Υπουργείου, κορίτσια του Υπουργείου. Ναι. Και κάνουν στα γόρια τη Βουλή. Ναι. Και έρχονται και τα σταφύλια. Ναι. Τα σταφύλια ποια είναι. Α, τα σταφύλια. Νόμιζα. Τα σταφύλια. Νόμιζα ο τρίγος που μου λέει τα σταφύλια. Έχει τα πατητήρι. Δεν ξέρω, αλλά τώρα που είπαμε Βουλή, παιδιά, είναι μια κυρία. Θα δείτε μια ιστορία έρωτα. Αυτή την κυρία πολύ την αγαπώ, γιατί ξεδιπλώνει μπροστά μας και μια βιογραφία συναρπαστική, αλλά και μια προσωπικότητα που τη ζηλεύεις. Γιάννη μου, φίλη σου, τι θες αυτή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε να δούμε πώς μας συστήνεται και μετά που είχε σχέση και αυτή με τη Βουλή. Με λένε νοτάρια. Από πού μας καλείτε? Από το Άνω Καλαμάκι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πέρι για ένα πρόσωπο που μου έστειλε πολλά λουλούδια. Να δούμε ποιος είναι αυτός. Ξεκινάμε από αυτό. Έχει η Νατάρια έχει θαυμαστεί. Της έστειλαν λουλούδια και αυτό που θέλει να ξέρει ποιος είναι αυτός που της τα έστειλε. Γιατί δεν το έχει υπογράψει. Θα το δούμε στο τέλος. Είναι κρυφός ο θαυμαστής. Ναι. Την Νατάρια πόσο την κόβεται? 35 την κόβει στην Νατάρια. Ή 40. Πόσο? 40 πατημένα. 40 πατημένα. Από πού το κατάλαβες, από τη χρειά. Από τη χρειά της φωνής. Με στή φωνή. Με στή φωνή. Άλλος έχει να προτείνει. Άλλος έχει να προτείνει. 28, 28 ρε παιδιά, εντάξει, δεν το κάναμε θέμα αν ήταν 28. Ναι. Λοιπόν, θέλω να δείτε την Νατάρια πόσο χρονών είναι, 52. Πάμε και βέβαια και πώς γεννήθηκε και πού. Πότε γεννήθηκατε? Εγώ γεννήθηκα 17/12/40. Ξέρετε και την ώρα? Από ό,τι μου είχε πει η μητέρα μου, γιατί εγώ γεννήθηκα στο προάβλιο της Βουλής των Ελλήνων και είχε φασαρία τότε, η μητέρα μου είχε πει γύρω στις 5 παρά το βράδυ, το απόγευμα. 5 παρά το απόγευμα, γινόταν φασαρία και γεννήθηκε στο προάβλιο της Βουλής, παιδιά, το έχετε φανταστεί αυτό το 1940. Είχε κηρυχτεί ο πόλεμος. Είχε κηρυχτεί ο πόλεμος με τους Ιταλούς. Μπροστά στη Βουλή θα ήταν οι Έλληνες μαζεμένοι για κάτι. Για κάτι και γέννησε η γυναίκα στο προάβλιο της Βουλής στις 17 Δεκεμβρίου του 40. Την καρδιοκατακτήτρια. Και μάλιστα ήξερε και την ώρα, γιατί της λέει, οι φασαρίες γινόντουσαν 5 η ώρα το απόγευμα. Ξέρει λοιπόν και την ώρα της. Ιστορικά δεν ξέρουμε τι φασαρίες ήταν αυτές, δεν το βρήκαμε. Προσπαθούσαμε να βρούμε, αλλά δεν γινότανε. Λοιπόν, τώρα πάμε βέβαια στο... είναι 73. Ναι, 73. Είναι 73. Τι της έστειλαν λουλούδια, το θυμόσαστε από την πρώτη στιγμή. Αλλά έχει σχέση αυτή η κυρία. Βέβαια. Τι πρόβλημα έχει στη σχέση της με τον σύντροφό της? Όταν λέμε φλερ, αυτό είναι σαν ένα δεσμός, εκρήξεις, ζήλιες, πράγματα. Καλά, αυτά είναι ωραία. Και αυτά τη θα... φωτογραφία του νεκρού άντρα μου, έχει πεθάνει ο άντρας μου, γιατί να τον έχω ακόμη επάνω μου. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
ζήλευε τον νεκρό άντρα της, παιδιά. Τον είχε σε μια καρδούλα, όλοι οι άλλοι γκόμενοι δεν είχαν πει τίποτα. Φαίνεται, δεν το είχε εκεί στο αυτό. Κρεβάτι, τον έβλεπε μπροστά να κουνιέται. Καλά, με το μεταλλιόν και στο κομμωδίνο, αλλά εκεί που φοράει είπε τα πλεκτά. Είπε πάνω μου. Α, ναι, επειδή φοράει τα πλεκτά. Ναι, φοράει τον ντεκολτέ, παιδί μου. Και αυτό έχει τον νεκρό άντρα της, στο σύζυγό. Στην καρδούλα, παντατή. Ζήλια σου λέει, ακόμα και τον νεκρό ζήλεψε. Θα σηκωθεί από το μνήμα. Με το δίκιο του. Γιατί έχει τον κορίτσαρο, γεννημένο του 40, και αυτός κοίτα τι είναι. Το γιατί μου λες που το γεννήθηκε εδώ, αν είναι αυτός. Άκου ημερομηνία τώρα, χρονολογία, να τρελαθείς, να βγεις από την τηλεόραση. 9 Τετάρτου, το 72. Καλά, εγώ φαίνομαι και 20 χρόνια νεότερη, βέβαια. Τετάρτου. Τετάρτου, αυτό το του πήραξε. Κάνει εντύπωση. Ότι είναι του Απρίλη αυτό το αγόρι. Ναι, ότι είναι το Απρίλη και είναι το 72. Το 72, το αγάπη μου, είναι πατημένα 41. Τι να τον κάνεις. Αρχίζει κρίση, δεν μπορεί, οικονομικά θέματα. Ενώ οι άλλοι τα έχει λύσει τα προβλήματα. Είναι για να βρει άλλον. Σου λέει εγώ. Δεν την αφήνα και καρδούλα το συγχωρεμένο. Σιγά, παιδιά. Να, η παιδική σταθμή. Έτσι που λες. Αλλά πάμε στο επόμενο, γιατί τώρα βλέπουμε και τι έγραφε η κάρτα με τα λουλούδια. Γράφει καρτέλα, θέλει να παίζω στην αγκαλιά σου φλογερά, αλλά δεν με κρατάει κάτι. Την κρατάει, τον κρατάει. Ο 41 να... έχει δίκιο που τη ζηλεύει, γιατί είναι πολύ τσαπερδόνα. Γιατί το λες αυτό. Δεν μπορεί τώρα. Ναι, αλλά πρέπει λέει, και κι άλλο να παίζω στην αγκαλιά σου, αλλά με κρατάει κάτι. Με κρατάει ο 41 που μπορεί να είναι λίγο τσαμπουκαλεμένο. Άλλο έστειλε την ανθοδέσμη, δεν τι λες ο 41. Γιατί όχι. Και θα ντρεπόταν να υπογράψει την κόμενά του το ραβασάκι. Τον κόμενα μου άρεσε. Τι να κάνω τώρα, κυρία μου φίλη. Έχουμε αποδείξεις για το ποιο είναι αυτό, ο άλλο. Έχεις ιδέα? Δεν ξέρω. Αν νόμιζα ότι είχες κι άλλο βίντεο. Α, δεν έχω άλλο. Α, ναι, γιατί λέω κάπου το πάει που δεν νόμιζα ξέρω. Νόμιζα ότι είχα κι άλλο. Όχι. Λοιπόν, τέτοιο σουξέ αυτή η γυναίκα 73 χρόνια. Πάντως να σας πω. Είναι η ουρανία η Μιχαλολιάκου έχει γκόμενο. Η κυρία γεννημένη το 40. Πείτε μου τώρα ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Είσαι καλά. Όχι, γιατί είναι μερικές που είναι απογοητευμένες. Ορίστε. Υπάρχει, παιδί μου, για κάθε μια έχει την τύχη της. Βεβαίως. Η άλλη κυρία που τους διώχνει. Αυτή τους διώχνει. Σε φιλώ αμφιπαρίως, αγόρι μου. Λαλάκι μου, σε φιλώ έτσι. Κι όταν σε φιλώ, τι βρίσκω. Σε φιλώ αμφιπαρίως, λαλάκι μου, έτσι. Και γουστάρω όταν σε φιλώ έτσι, ρε μάγκα. Αμφιπαρίως. Τι είπε, αμφιπαρίως σημαίνει και από τις δύο παριές. Δηλαδή σε φιλώ σταυρωτά. Και η μαντάμ λέει αμφιπαρίως διότι θα ρίξει ρε και το ζε. Ρε μάγκα λαλάκι, σε φιλώ αμφιπαρίως. Δηλαδή σε φιλώ σταυρωτά. Και τη βρίσκω έτσι, μάγκα λαλάκι. Βγαίνουν πόσο τώρα. Πόσο μάγκας και ο λαλάκι. Αμφιπαρίως. Επανάσταση δεν έκανε να μην τον λένε άλλο λαλάκι. Σωστό κι αυτό. Το λαλάκι δεν το είχα προσέξει. Το λαλάκι σε μάγκα δεν πάει. Κάντε στην πάντα, περνάει ο λαλάκι, δεν πάει. Ή ας πούμε, λαλάκι, τι έγινε ρε φίλε. Στην καφετέρια δεν γίνεται. Λαλάκι. Λαλάκι. Πιάσε δύο νουγκαντίνες. Ο λαλάκης αμφιπαρίως. Ο λαλάκης όμως, παιδιά, και ξέρετε κάτι, έχουν πάρει αέρα, διότι είναι πολλοί οι οποίοι είναι ελεύθεροι και δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ. Είναι και νέοι, είναι και ωραίοι, είναι και διάσημοι. Και ξένοι έρχονται και ζητάνε, παιδιά, στην Ελλάδα, νύφες. Ναι, κοίτα, πιο σπουδαίος τώρα, όχι ότι και ότι. Είναι η ελίτ της Αθηναϊκής και παγκόσμιας, μπορούμε να κρίνουμε. Γιατί και ο Τόμ Κρούζ απευθύνθηκε στο γραφείο γνωριμιών. Ναι. Και θέλει να παντρευτεί, ο Τόμ Κρούζ. Ναι, βεβαίως. Ο Τόμ Κρούζ. Ένας από τους ωραιότερους άντρες, ας πούμε, της Ελλάδος, απευθύνθηκε και ενδιαφέρεται για γάμο. Λοιπόν, είναι λίγο ψιλοπερίεργος, αλλά τέλος πάντων. Το μας εμποδίζει ότι εμείς πήγε θα κάνουμε τις δύσκολες. Ναι. Θα του πούμε, κάτσε γιατί έχεις τις ιδιοτροπίες σου. Βγαίνει στο γραφείο συνοικεσίων ο Τόμ Κρούζ, έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ο Τόμ Κρούζ. Αλλά είναι Πάπας. Λίγο δύσκολο, μωρέ. Πού να τον εδώσει τώρα. Όχι, έχει... καλέ, έχω συνταξιούχο γυμνασιάρχη. Άγια σου. Τερέκι, πώ του λένε. Δελικανή. Με εκφραστικά μάτια. Ναι, αυτό που τα εκφραστικά μάτια δεν καταλαβαίνει. Σημαίνει ότι βλέπετε. Ότι απλά βλέπετε και ότι απλώ κοιτάει. Ναι, αλλά έτσι. Με τον Τελικανή με τα εκφραστικά μάτια πιο σίγουρη από τον Τόμ τον Κρούζ. Α το έκαλε τον ξένο να σε πάρει κιόλα στην Αμερική. Πατούτσι δεν θέλω τέτοια. Από τον τόπο σου. Θέλω τώρα κλείνοντα να σα δώσω μία συμβουλή για το πώ θα σταματήσουμε τη βροχή. Θέλει να έχει καλό καιρό, δες τι θα κάνεις. Λοιπόν, λέγανε παλιότερα, έτσι μου είχαν μάθει οι προγονείς μου, πως όταν βρέχει
μπορούμε, λέει, να δώσουμε τη λύση σε αυτό. Παίρνοντας δύο ξυλάκια και σταυρώνοντάς τα, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας θα τα σταυρώσει μπροστά, λοιπόν, στο παράθυρο, στο μπαλκόνι, στην μπαλκονόπορτα ή ό,τι έχετε, και έτσι θα σταματήσουν οι βροχές. Βγάζεις... Καλέ, όχι, αυτό το κάνανε παλιά που βγαίνει ο βρικόλακας. Έβγαινε ο βρικόλακας στο χωριό, βγαίνανε αυτοί στα παράθυρα, κάνανε έτσι. Ναι. Έφευγε ο βρικόλακας, βάζανε και σκόρδα κολλιέ. Ναι, ναι, δεν θα βγεις τώρα επειδή βρέχει να βάλεις τον πρωτότοκο μπροστά με ένα σταυρό στο χέρι, δυο ξυλάκια να τεράσουν. Για να σταματήσει η βροχή. Του κουλού. Του κουλού πολύ. Του κουλού ποτέ. Του κουλού. Είναι πολύ του κουλού. Του κουλού είναι αυτό, κοπελιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το quiz μας γιατί ήρθε η ώρα για το break και αμέσως μετά έχουμε το παιχνίδι μας στον πρώτο γύρο. Ποια είναι η ωραία κοιμωμένη? Είναι Ελληνίδα. Αχα. Πού μου λέει, βεβαίως. Δεν την αναγνωρίζετε. Έλα να παίξουμε, αγάπες μου. Πού μου λέει, papakistar.gr. Στείλτε, ποια είναι. Την ξέρετε. Την ξέρετε. Λοιπόν, φούμου papakistar.gr. Έχουμε Facebook, έχουμε Twitter. Βλέπετε και τις διαφημίσεις. Γίνεστε φίλοι. Και έτσι πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, που θα παίξουμε μαζί. Ναι. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που κάθεστε και βλέπετε τηλεόραση. Αυτό έχω να σας πω. Τίποτα άλλο. Καλά είμαστε, μια χαρά. Σας βλέπω. Τι σας έχει πιάσει ο καιρός από το πώς τη Μαρία. Ότι πάλι καλοκαιριάζει, πάλι τα ίδια. Έχουμε πολύ καλοκαιρινή. Και είσαι και πάρα πολύ σιθρού σεξι. Παιδιά, τα βλέπω όλα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Για όλα, μωρά να δει κιόλα το γυάλι. Όσα έχεις και εσύ, εντάξει, είναι λελικό. Ένα πιθόδεσμο που μπορούσε να είναι και. Μπούστο είναι, δεν είναι πιθόδεσμο. Μπλουζάκι. Λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ καλοκαιρινή. Θα πάμε για Τάνιο τότε. Θα πάμε. Παιδιά, δεν μπορώ να συνονοηθούμε. Αλλά πρέπει να πάμε, πάμε να παίξουμε, παιδιά μου, γιατί σήμερα θα έρθει και ο Κωνσταντίνο. Ο Μαρκουλάκης ο αγαπημένος, οπότε ελπίζω να μην χάσω να παίξω εγώ στο ξαφνικό θάνατο. Αχα, έτσι λέει. Για να δούμε το σημερινό μας quiz. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι? Δεν είναι το κορίτσι. Είναι Ελληνίδα. Ελληνίδα. Ναι, είναι, ναι. Είναι τραγουδίστρια. Ναι. Ναι. Ηθοποιός. Δεν μπορώ να πω. Έχει περάσει από την εργασία η φωτογραφία. Άσε μας, ρε νιώβη. Αφού δεν φαίνεται ποια είναι, αυτό εννοώ. Ναι, είναι κόνσεπτ. Φαίνεται. Κόνσεπτ. Κουμουλάιτ, papakistar.gr. Βρείτε ποια είναι και στείλτε μας mail. Πάμε τώρα να παίξουμε τον πρώτο μας γύρο. Παιδιά μου αγαπημένα, τώρα που ασχολούμαι με την ερωτική λογοτεχνία που σας έλεγα. Δηλαδή, και σας έλεγα ότι γράφω ερωτικά με τη ιστορία. Α, δεν διαβάζει μόνο. Με το σκληρό πρόσωπο. Γράφω, παιδιά, γράφω. Α, με κάποιος σε κάποιο σε παρενόχλησε σε μια στάνη. Ο Βοσκός. Όχι εμένα, ο Βοσκός. Η ΣΔΟΕ συγκεκριμένα που έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο. Α, γιατί φαντάστηκα εσένα Βοσκός με τη ΣΔΟΕ. Γιατί σαν όμορφη. Γιατί εσύ, συγγνώμη, από προσωπική φαντασίωση δεν. Όχι, βρε Μαρία, με κάνει κοκκινιζό. Βοσκό. Δεν μου ταιριάζει, κατάλαβε. Άλλο επάγγελμα όμως θα μπορούσε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας μιλήσω για την έμπνευση. Γιατί ο Ζάνα Νούγε, ο Γάλλος συνάδελφός μου που είναι συγγραφέας, έχει πει: η έμπνευση είναι μία φάρσα που έχουν επινοήσει οι ποιητές για να φαίνονται σπουδαίοι. Κοινώς δηλαδή, δεν υπάρχει παιδί μου η έμπνευση. Μην ακούτε τι λένε. Συνεθνά και χειρακίνη. Και αυτό ξέρεις που ταιριάζει, Φώτη μου. Όχι. Θυμάσαι αυτή την τραγουδίστρια που έλεγε το Love to love you, baby. Άμα για πώς θα είχε ηχογραφεί στο τραγούδι αυτό, θυμάσαι. Τι εννοείς, πώς το. Παιδιά, είχε βγει αυτή, είχε βάλει σκοτάδι για να μην βλέπει τίποτα. Πού το ξέρεις, μπορεί ότι είχε βάλει σκοτάδι. Το είχε πει η Σίλβια Δελικούρα. Η Σίλβια Δελικούρα το έπαιξε. Που το τραγούδισε η ίδια στο. Ωραία, τι είχε κάνει το Ανασάμ. Είχε βάλει λοιπόν σκοτάδια Μαρία με αυτή και είχε διώξει όλους από το στούντιο και άρχισε και βόγκαγε. Και λέγε η Σίλβια Δελικούρα ή η Ντόνα Σάμερ. Η Ντόνα Σάμερ συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτό παιδιά μου πρέπει να σας πω, το έχω και σε άλλη βερσιόν, πολύ γνωστό τραγουδιστή. Ο οποίος ήθελε να ηχογραφήσει ένα πολύ ερωτικό τραγούδι. Ξέρετε τι έκανε. Τι. Παρήγγειλε σε ένα φίλο του να παραγγείλει μία πόρνη, αυτοί κάνανε διάφορα και το ηχογραφούσαν. Μάλιστα. Υπάρχει και στο υπάρχει τραγούδι. Τώρα, ακούμε. Τώρα. Σε... Δεν μπορώ να πω, αλλά μην με πιέζετε. Γιατί μαρτυράς, αυτή είναι η ερώτησή μας.
Δεν είναι καλέ για ξένους, για Έλληνες. Για Έλληνες! Για Έλληνες! Για ξένους είναι. Για Έλληνες! Παιδιά, μην με παίρνετε. Κάψιμο. Είστε έτοιμοι! Βεβαίως! Αχ, παιδιά, θα το βρω αυτό, θα το βρω. Έλα, έλα, λοιπόν, λοιπόν. Το έχω, νομίζω το έχω. Ποιος καλλιτέχνης για να ηχογραφήσει ένα τραγούδι έβαλε ένα φίλο του να κάνει live sex με μία πόρνη και της είπε να ουρλιάζει προκειμένου οι φωνές της να περάσουν και στην ηχογράφηση. Μαρία, σήμερα είσαι ίσα και κομψή και ετοιμοφόλεμη. Αλφα για σένα. Ο Άντι Βόρχολ, πίτα. Ο Μιγκουζάγκερ. Αυτό είπε ότι τελικά είναι ξενόμιζε επειδή είναι Γιάννης και Γάμα, ο Ντέμις Ρούσος ή Δέλτα, ο Τόμ Τζονς. Εγώ δεν είπα τίποτα, Μαρία μου, συγγνώμη κιόλας. Εσύ είπες Έλληνα. Εγώ επειδή... Θα με τρολάνεις. Όχι, εγώ το είπα επειδή συνήθως ειδικεύεται στα ελληνικά ο Γιάννης. Ναι, Μαρία, αλλά μιλάτε, ξέρει πολλά πράγματα ο Γιάννης. Εδώ δεν σου είπα για το «Α» που έλεγε η συνάδελφος εδώ. Η συνάδελφος. Ο Άντι Βόρχολ ήταν τραγουδιστής, όμως είχε βγάλει τραγούδια. Όχι. Αλλά... Άποιος καλλιτέχνης είναι η ερώτηση. Θα πω το άλφα. Λάθος, μάνα μου, λάθος. Έχεις κάνει το μεγάλο σου. Να πω κάτι. Είναι ο Ντέμις Ρούσος. Μάλιστα, το ξέρες. Είχε κάνει με τους Αφροντάιτες Τσάιλς έναν δίσκο που λεγόταν 666. Είσαι μαγικός όμως. Και το είχε κάνει τα αγκομαχητά. Δεν τα είχε κάνει κάποια άλλη, αλλά η Ειρήνη Παπά. Τι εννοείς η πόρνη. Όχι, παιδί μου, αφού λέει εδώ συγκεκριμένα. Ότι ήταν σε κάποιο άλλο τραγούδι από το άλμπουμ. Σε αυτό το άλμπουμ ακούγεται Ειρήνη Παπά με ερωτικό αγκομαχητό. Αυτό είναι στανταράκι. Μάλιστα. Ο ίδιος όμως έχει δώσει συνέντευξη στο Βασίλη Τσακύρογλου που είπε ότι σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει προφανώς και κάποιο άλλο τραγούδι στο οποίο έχουν κάνει live ηχογράφηση. Αλλά να μην το λέω εγώ. Ωραία, να έχω ετοιμάσει θέμα. Βέβαια. Βέβαια. Για πάμε σε αυτό το άλμπουμ. Υπάρχουν όρια στην τέχνη. Ασφαλώς και δεν υπάρχουν. Και ο Ντέμις Ρούσος, που έχει ήδη τα τραγούδια του να φτάνουν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ, το αποδεικνύει. Μιλώντας στον δημοσιογράφο Βασίλη Τσακύρογλου, ο 67χρονος τραγουδιστής περιγράφει πώς προέκυψε το άλμπουμ 666, ένας δίσκος που μέχρι και ο Άντι Βόρχολ είχε στη δισκοθήκη του. Κάποια στιγμή μας ήρθε η ιδέα. Ο Βαγγέλης είχε σοφέρ, το είπαμε. Πήγαινε έξω στον δρόμο και βρες μια πόρνη. Όντως, εκείνος υπάκουσε και σε λίγο γύρισε με το κορίτσι. Στήσαμε τα μικρόφωνα σε μια γωνιά και του ζητήσαμε να τ***σει. Και αυτό έγινε. Live sex. Εκείνη ούρλιαζε όπως όφιλε εφόσον την είχαμε πληρώσει και εμείς παίζαμε από πάνω σαν τρελή. Το συγκεκριμένο κομμάτι μπήκε στο άλμπουμ, αλλά μας ζήτησαν να το καμουφλάρουμε λίγο. Υπάρχει όμως ένα μίξ αυτού του μέρους που ακούς κανονικά την κόμενα, τις κιθάρες, τα πάντα. Τρέλα. So hold me in your dreams till I come back. Ο Ντέμις Ρούσος έχει τραγουδήσει σε όλο τον κόσμο σε πάμπολες γλώσσες και σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαιτήσεις του δεν θα ήταν αυτό που θα λέγαμε φυσιολογικές. Είχε αναγκάσει τον πρόεδρο Πούτιν να μαζέψει τα σύννεφα από τον ουρανό με ειδικά αεροπλάνα για να μην βρέξει στη συναυλία του. Έχει υποχρεώσει τον Νταλή να κουβαλήσει λεκάνη τουαλέτας για να μπορέσει να παρακολουθήσει άνετα το κονσέρτο του. Ενώ γαλλικά έντυπα έχουν αφιερώσει σελίδες ολόκληρες στο μυστηριώδη πύργο του, όπου σύμφωνα με φήμες γίνονταν όργια και οι γάτες έτρωγαν χαβιάρι. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι έχει πάει με εκατοντάδες γυναίκες, έχει κάνει φοβερές πατάλες, έχει δοκιμάσει όποια δίαιτα υπάρχει και όταν τον ρωτούσαν για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, απαντούσε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Με ενδιαφέρουν μόνο οι μπριζόλες. Είναι ένας, να πω κάτι θέλω. Έτσι, αυτός ο δίσκος που αναφέρεσαι είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός, το οποίο είναι ξεπέραστο με συνεργασίες, όπως διάβασες εκεί, της Ειρήνης Παπά. Του Γιάννη Τσαρούχη σε μια ιδέα του Κώστα Φέρη και βασίστηκε τόσο δίσκο στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Ήταν σε μια εποχή βέβαια που όλα αυτά ήταν μια άνθηση του πνεύματος, δεν μπορώ να πω. Και ότι ο Ντέμις Ρούσος του είχαμε κάνει και εμείς συνέντευξη με τη Μαρία στην πρώτη μας εκπομπή. Ήταν εξαιρετικός. Το TV Diplomas. Και σαν άνθρωπος και σαν Έλληνας. Γιατί
έξω είναι πάρα πολύ γνωστός και έχει superstar. Εξαιρετική εικόνα για την Ελλάδα. Σούπερσταρ. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο σούπερσταρ. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μιλάμε μηδέν, για μηδέν. Ήταν σεβεντή. Ναι, σεβεντή. Το αυτή το τσεβεντή. Λοιπόν, πάμε παιδάκια, πάμε σε μια τροϊκανική ερώτηση. Και γιατί λέω τροϊκανική. Οκ, έχουμε έναν στάρ ο οποίος εξαφανίζεται το βρακί του. Ως γνωστόν η Τρόικα θέλει να μας πάρει τα βράκια. Μπυρί, μπυρί, μπυρί. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος ήταν ο άτυχος. Έχασε το βρακί. Έχασε το βρακί και αναγκάστηκε να κυκλοφορεί ξεβράκο του. Που μάλλον το γουστάρει και τρελά. Είστε έτοιμοι. Μάλιστα. Βεβαίως. Λοιπόν. Ποιος τραγουδιστής κυκλοφορούσε ο ξεβράκοντος επειδή οι θαυμάστριές του του έκλεψαν το εσώρουχο. Είναι ο Φώτης νομίζω. Α, δεν αντιδράς καν. Αφού είναι τώρα, είμαι δίκαιη. Δίκαιη. Λοιπόν. Κάτι το σημείο. Που ακόμα και αυτό το είπε για αυτό το λόγο. Λοιπόν, όταν έβασε στο στόμα του Γιάννη τον μπισκότο. Σου δίνει εναλλακτικές. Λοιπόν, πρόκειται για τον Liam από τους One Direction, πρόκειται για τον Justin Bieber, πρόκειται για τον Justin Timberlake ή πρόκειται για τον Kanye West. Το έχω διαβάσει αυτό. Είναι πολύ φρέσκο. Ναι, είναι φρέσκο. Θα πω το Alpha, Liam, ε. Ναι! Καλέ, ναι, το βλέπω. Ξέρω από τα 70s μέχρι τον. Μέχρι τώρα! Μέχρι τους One Direction! Μπράβο, μπράβο! Ναι. Λοιπόν, ο Λία μας αποδεικνύει ότι είναι πραγματικός Βρετανός, γιατί σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε στη Βρετανία, οι άντρες δεν αλλάζουν τα ισόρουχά τους ή δεν τα φοράνε. Λες τώρα. Ναι, και σας έχω και μια άλλη έρευνα, αν θέλετε, όσον αφορά τις γυναικείες αντιδράσεις όταν βλέπουν κάποιον άντρα χωρίς ισόρουχο. Αλλά πάμε να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ και μετά επανερχόμαστε σε αυτή την έρευνα για τα γυναικεία γούστα και τα ισόρουχα των αντρών. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί ημέρες που ήταν ένας άσημος που απορρίφθηκε από την πρώτη του οντισιόν στο X Factor. Σήμερα ο Liam των One Direction όχι μόνο είναι ένας από τους πλουσιότερους νεαρούς Βρετανούς, όχι μόνο μαζεύει ορδές θαυμαστριών σε ποσότητα αρκετή για να τις κάνει στη φάδο που ταΐζει λόχο, όχι μόνο κοιμάται στα καλύτερα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο, αλλά και του ιτάρει πανούργα μηνύματα, καθώς ενώ τα έχει όλα, του χάνονται τα βρακιά. Ο Ηρακλής Πουαρό δεν δυσκολεύτηκε να λύσει το μυστήριο, αφού τα αποδεικτικά στοιχεία καταγράφηκαν σε κάμερα και κάπως έτσι γίναμε μάρτυρες της μεγάλης ληστείας. Ενώ αυτός άραζε στο δωμάτιό του, κοριτσάκια με περίεργα γούστα πλησίασαν τον μπαλκόνι, του έκλειψαν τα σλιπ, τα έκαναν εικόνισμα και λίγες ώρες μετά το επέστρεψαν στον ιδιοκτήτη του, τον Liam τον μεγαλοπρεπή, αν και ίσως δεν χρειαζόταν, φήμες τον θέλουν, να έχει κάπως χωρίσει με τη χρήση εσωρούχων για την πορεία. Κόκκινο το βρακί. Κόκκινο το βρακί. Το κόκκινο βρακί δείχνει βέβαια ότι είναι ένα αγόρι με πάθος που ξέρει τι θέλει. Σιγά μου έχει από όλα τα βρακιά. Να σας πω όμως αυτό που έχει πάρα πολύ πλάκα. Να σας πω αυτό που βρήκα που έχει πολύ πλάκα. Πώς αντιδρούν οι γυναίκες όταν ένα σύντροφο δεν φοράει ισόρροφο. Το 39% αναρωτιέται πώς βολεύεται. Το 19% αναρωτιέται για την υγιεινή του. Το 15% αναρωτιέται για την οικοκυρωσύνη του. Και υπάρχει ένα τρελό ποσοστό τη τάξη του 27% που το βρίσκουν σε. Εσείς, εσείς, τρία κορίτσια είστε, θα το βρίσκατε σεξι. Όχι, σεξι. Όχι, βρε Μαρία, χωρίζεται. Ναι, κάθεται και να το βλέπεις σε όλο το μεγαλείο. Γιατί πρέπει να φοράει το χαμηλοκάβαλο σαν το τέτοιο. Πάντως αυτός το φοράει χαμηλοκάβαλο. Δηλαδή, στη φόρμα, μέσα από την φόρμα. Γιατί νομίζεις ότι καταλαβαίνεις πάντα πότε δεν φοράει κάποιος. Άμα φοράει φόρμα. Ποια είναι η Ελληνίδα η οποία έχει πάρει τον δίσκο. Η Στέλλα Μπεζαντάκου. Τι! Δεν τη είχαν κλέψει τη Στέλλα. Γιατί την έκαναν στο Liam. Α, το αντίστοιχο. Καλά, ότι συνδέουμε του One Direction με τη Στέλλα Μπεζαντάκου. Η Στέλλα, αν δεν την κλέβουν, φοράει βρακί. Α, μόνο όταν την κλέβουν δεν φοράει βρακί. Όταν δεν την κλέβουν, πού να το βρει. Είχε χαλάσει τόσα λεφτά, ήταν μια βαλίτσα βρακιά και τη τα κλέψαν. Τη τα πήραν όλα, ναι, τώρα το θυμάμαι. Από τότε έχουν φορέσει άλλες κι άλλες. Από τότε είπε δεν πάει στον. Έλα, μόδα! Μόδα! Φέρω ράπ! Θα κόψεις και θα ράψεις σήμερα. Θέλω να μην. Να πας όπως χθες, να μην μας κερδίσει ο Φώτης. Τα έκανες όλα σε 5 στα 5, Μαρία. Δεν θυμάστε και τις επιτυχίες. Θυμάμαι, γιατί πάντα πετυχαίνω σε αυτό. Φώτης χάνει. Αυτό δεν μου το δείξατε χθες. Όχι, ήταν το ίδιο παπούτσι. Από την ίδια εκδήλωση. Έχω πήξει να βλέπω φόντο μέγαρο. Γιατί ήταν πολύ καλά σήμερα. Δεν ξέρω. Καλό είναι, δεν με χαλάει κάτι ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη γυναίκα αυτή που το φοράει. Αν δεν είναι μεγάλη, είναι λάθος. Και όχι δίλησο πια.
Να τα λέμε αυτά. Ήτανε μέχρι τώρα. Λοιπόν, επιλογές, Μαρία, είναι πάρα πολύ συντηρητικό. Το σακάκι για μένα είναι λίγο πιο κοντό από ό,τι θα έπρεπε. Τέλεια. Πολύ safe, πολύ ok. Πολύ safe, πολύ κλασικό, χωρίς λόγο. Για πες. Α, Έλλη Στάιλ, Β, Πέγκιζίνα, Γ, Νόν Καρνέ, η Δελτοσία Κοσιόνι. Η Έλλη Στάιλ θα το φόραγε στο σωστό μήκος το σακάκι. Κοινώνικα Γαλινέα. Είμαι ανάμεσα στη Σία Κοσιόνι και στη Πέγκιζίνα. Που είναι μεγάλες γυναίκες όπως είπες. Πέγκιζίνα δεν μπορεί να φανταστώ με αυτό το... Όχι, μεγάλη δεν είναι, ούτε η Σία Κοσιόνι. Αν δεν είναι μεγάλη το φοράει λάθος. Αυτό είπε. Ναι, αυτό είπα. Δεν είναι για την ηλίκη. Μου πάει να είναι η Σία Κοσιόνι, αλλά πιο πολύ μου πάει να είναι η Πέγκιζίνα. Θα αποφασίσει. Άρα θα πω το Β'. Κοπελιά. Μπράβο! Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω δίκιο. Η Πέγκιζίνα είναι ένα κορίτσι πολύ φρέσκο, πολύ νόστιμο. Αυτό είναι έτσι συνήθω. Δεν είναι το στυλ τη. Γι' αυτό φαίνεται ξένο. Λόγω μεγάλου. Το σύζυγό σου δίνεσαι 10 χρόνια παραπάνω. Απλώ λέω την πληροφορία, ήταν με το σύζυγό τη. Χαιρετηθήκαμε και μου είπαν χαιρετισμού. Πολλά φιλιά μα βλέπουν, λέει. Ναι, ναι. Πολλοί κόσμο βλέπουν. Τέλεια. Επόμενη εμφάνιση. Α, μ' αρέσει. Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό. Πολύ ωραίο. Είναι Νίνα Ρίτσι, να σου πω. Α, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο κόκκινο. Αυτό το μήκος το μύδι. Βλέπετε, αυτό το μήκος το κάτω, που δεν είναι, είναι κάτω από το γόνατο. Είναι φέτος πάρα πολύ, πολύ μόδα. Και στις στενές pencil που είστε σαν αυτή. Και στις το 40 δεν φοράγαν κάτι τέτοια. Ναι, είναι πολύ μόδα η μόδα του 40. Δηλαδή αυτό το ταγέρ είναι σαν ταγέρ του 40, αλλά σε χρώμα πολύ έντονο. Για να δω τώρα ποια μπορεί να είναι. Λοιπόν, μεγάλη πρέπει να είναι. Πενέλοπε Κρούζ, Β, Εύα Λονγκόρια, Γ, Κέιτι Χολμ ή Δ, Εύα Μέντες. Μην χάσει καμιά φιλία. Μαρία, πρόσεξε ποιο θα πει. Μαθούς άλλες και τέσσερις. Λοιπόν, η Εύα Λονγκόρια. Η Εύα Λογκόρια φοράει πολύ. Φοράει τέτοιου είδους. Η Πενέλοπη. Δεν νομίζω. Μη γελάτε, ρε. Άντε, πες την αγκαλέ. Να πω την Εύα Λογκόρια, γιατί τη λέω. Η Πενέλοπη. Τι μεγαλώνει η αλήθεια είναι το ταγιάρ αυτό. Αυτό το ταγιάρ μεγαλώνει έτσι κι αλλιώς. Κάνει ένα στυλ όμως. Παιδιά, είδα. Τι είδες? Σε γκρι κάτι ταγιάρ τέτοια και κλειστά. Και. Sold out. Ενώ είναι πάρα πολύ συντηρητικά, είναι πάρα πολύ μόδα. Τι να κάνουμε, φέτος θα δείτε πολύ συντηρητικό γυναικείο ντύσιμο. Δεν πειράζει, να το δούμε γι' αυτό. Επόμενο. Η Γόβα είναι πάρα πολύ ωραία. Τα κρόσια τα πολλά μου έρχεται κάτι, δηλαδή δεν αντέχω. Γιατί, μάνα μου, γιατί. Ας κάνουν ένα τέλειωμα, ας κάνει ένα, πώς το λένε, ένα στρίμπαμα. Το πόδι έχει μαρτυρήσει. Καρικώσει. Η Γάβα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μαρτυρισμένο το πόδι όμως. Παιδιά, δεν είναι μόδα τώρα τόσο ξέφτη. Είναι πριν 15 χρόνια. Ούτε το ντένιμ με αυτό το χρώμα. Αυτή η απόφαση του ντένιμ δεν είναι. Το ντένιμ εντάξει, μπορεί να παίξει. Καλέ. Είναι ντένιμ. Τσίνι είναι. Φορε... Ναι, είναι καλύτερα να είναι λίγο πιο μπλε. Ναι. Η Γόβα και το πόδι βέβαια άψογα. Για να το πούμε αυτό. Μια να δω λοιπόν. Λοιπόν, οι επιλογές είναι Αθηνά Οικονομάκου, Δήμητρα Ματσούκα, Εύα Αντωνοπούλου, Έλληνα Παπαβασιλείου. Α, γυμνασμένη όμως. Κοίταξε τώρα. Εύα Αντωνοπούλου δεν την έχω δει με τόσο μίνι. Αθηνά Οικονομάκου, αυτό πόδι και παπούτσι μου κάνει πάρα πολύ. Θα έλεγα και Έλληνα Παπαβασιλείου, αλλά λείπει άσε που θα έχει και ντεκολτέ. Άσε που βλέπω και την κόκαλη πίσω, άρα είναι η Ματσούκα. Ναι! Είναι τόσο φίλη η Ματσούκα. Γιατί είναι φίλες. Ναι, αλλά η Ελένη Κόκαλη. Η Σκουλά. Η Σκουλά. Ναι, η Σκουλά όμως βοηθούσε το Ρίγο και ήταν μέσα στο. Όταν δίνανε τις προσκλήσεις. Βγήκε ναι, ένα βγήκε κοντά με τη Ματσούκα και κέρδισα. Άλλο. Πολύ κομψό, πολύ σωστό. Πολύ ωραίο. Πολύ οκ. Τι άσπρο το χέρι. Ναι. Προσέχει. Ναι, μπορεί να είναι και το φως. Σωστό, πολύ συντηρητικό. Κάτι μου λείπει, ρε παιδί μου. Κάπου να. Ένα κομψό. Κάτι, ένα μενταγιόν αφού θέλει. Κοντό ή πιο μακρύ. Κομποσκίνη. Αυτό το μικρούλι το. Το βραχιολάκι και γαλάζιο νύχι με τόσο κλασικό. Ας το κάνει κόκκινο το νυχάκι. Μπορεί να προλάβει να τα κάνει για το παιδί. Αγάπη μου, άμα κάνεις δημόσια εμφάνιση να προλαβαίνει. Γι' αυτό έρχεσαι. Μπορεί να μην ασχολείται πάρα πολύ. Δεν θέλω δικαιολογίες. Για να δω ποια μπορεί να είναι αυτή. Α, η Κατερίνα Λέχου. Β, η Άννα Μαρία Παχαραλάμπου. Γ, η Μαρία Ναυπλιώτου. Η Δ, η Πόπη Τσαπανίδου. Αχ, για μένα μου ήρθε το ένα. Πόπη Τσαπανίδου δεν νομίζω. Και από τις γάμπες νομίζω ότι είναι η Μαρία Ναυπλιώτου.
είναι. Μαρία, πλάκα κάνεις τώρα. Κοίταξε. Την έχω δει πάρα πολλές φορές στο θέατρο. Βγήκε την παράσταση, δεν ήταν στολισμένη, γι' αυτό δεν φοράγε και τίποτα παραπάνω. Βγήκε μέσα από το καμαρίνι, βγήκε έξω. Κατάλαβα, εγώ είμαι κακιά και εσύ ο καλός που βγαίνω έξω και μου λένε ότι ακόμη και τις κακές. Γιατί το δικαιολογεί. Έτσι. Εγώ δηλαδή γιατί κάθομαι και λέω τη γνώμη μου. Βρίσκω την αιτία. Γλύφτη. Ποιο έκανε την αφιό του να γλύψω. Έχω κι άλλο. Ναι, ναι. Άλλο ένα. Τελευταίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σύνολο. Για να το ξαναδώ. Η ζώνη. Ελληνίδα. Αμέγαρο, έτσι. Ζώνη, μέγαρο, μέγαρο. Μαρία, δεν φαίνεται πάρα πολύ. Μ' αρέσει η ζώνη όπως τη βλέπω εγώ από εδώ. Τι έχει. Πολύ ασημένια γράφα. Δεν, δεν είναι πολύ ασημένια. Το παντελόνι, βλέπετε το μήκος που δεν φαίνεται πόδι. Τα μπουτάκια από μέσα είναι μακρύ. Οι άλλες μπορεί να ψήλωσαν. Ωραίο μπλουζάκι σιθρού που είναι πάρα πολύ μόδα τα σιθρού. Το φοράει και νιώθει. Το τσαντάκι. Μια χαρά και το τσαντάκι, το μπουφάνι. Καλή τη βρίσκει. Ωραία φόδρα μέσα το μπουφάνι. Τέλειωνε μάνα μου να δούμε και ποια είναι. Για να δω. Α είναι η Σμαράγδα Καρύδη, Β είναι η Βίκη Βολιώτη, Γ η Ντόρετα Παπαδημητρίου ή Δ η Φωτεινή Δάρα. Αχ, δύσκολο τώρα αυτό. Και η Ντόρετα και η Σμαράγδα θα μπορούσε να είναι. Δεν ξέρω τώρα. Και η Φωτεινή Δάρα μπορούσε να είναι και η Βίκη Βολιώτη. Δεν είναι τόσο. Τόσο ροκ δεν θα την έβλεπα τη Φωτεινή Δάρα. Το βλέπω. Θα πω Σμαράγδα. Μπράβο, ο Χριστός, και πώς έχεις βρει. Όλα εκτός από την Πενέλοπε. Εκτός από ένα. Εγώ, έλα. Έλα, έλα, έλα. Και να τα βρεις και τα πέντε. Σου γλυφτά. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία και αυτό, πολύ ωραία το φόρμα. Μπράβο. Γιατί είναι, το σύνολο είναι πολύ ωραίο. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει. Να σου πω κάτι, τι δεν μου αρέσει. Κάνει μια διχρωμία το πάνω με το κάτω. Το κάτω. Είναι λίγο διαφορετικό πριν. Το πάνω είναι σιθρού, το κάτω δεν είναι. Είναι το ίδιο πριν. Ωραίο, είναι πάρα πολύ μόδα. Είναι άσε μας μωρέ κάτω που μου λέει μόδα, μόδα, μόδα. Άμα δεν ξέρεις να μην μιλάς, είναι ξέρω, πολύ ωραίο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, Άλφα. Είναι η Άννα Χάθαουέι. Αχ, θα πω αυτή που... Μίλα Κούνης, γάμα ναι, Κέιτι Πέρι, δεν χωνεύω. Η Κέιτι Πέρι, γάμα. Τι χωνεύει. Το δεν χωνεύω, έλα. Καλά ναι, τραγικό μάλλον. Δεν την κατάλαβα, παιδί, αμέσως. Λοιπόν, πότε έχεις κινήσει καλά, ε, να σμιγήσουμε έτσι, σε παρακαλώ. Ωραία, πάμε στην επόμενη εμφάνιση. Α, ωραίο παπούτσο. Το ρούχο δεν μου αρέσει καθόλου. Τι είναι, δεν καταλαβαίνω. Είναι κάτι που είναι σαν ζιπ κιλότο που πάνω και μετά γίνεται κάπα. Καλά, σαν το ζωρό γκέι ανοιξιά. Μετά γίνεται κάπα. Και το ζωρό δεν έχω ξαναδεί. Δεν το λίγη. Έβαλε το μαύρο. Το μαύρο τον έκοβε πολύ στο Μεξικό. Τον ζέστενε, τον κάνει άσπρο. Έβαλε και τις παγιέτες, έβαλε και το τσιρκουά. Α, είναι μπέρτα. Αν δεν είναι φόρεμα. Κάπως ενώνεται με το από κάτω, δεν το έχω καταλάβει. Είναι δύσκολο. Το παπούτσι είναι ωραίο, το από πάνω είναι. Εντάξει. Λοιπόν, επιλογές. Α, Τζένι Βαλατσινού, Β, Μίδε Καλιά, Γ, Σάσα, Μάτι, Πε μάνα μου, κάτι τέτοιο. Έλα τώρα. Κοίταξε, για να είναι τόσο περίτεχνο, η Σάσα στα μάτια δεν θα το έκανε ποτέ. Τόσο περίτεχνο, θα ήταν πιο στανταράκι, έτσι. Η Τζένι. Ή η Κάτια ή η Βίκη Καγιά, θα πω αυτή που είναι πιο. Θα μπορούσε να το κάνει. Το Β, Βίκη Καγιά. Μπράβο! Σκίζει σήμερα! Ναι. Άφωνη να είναι με την Πέρτα. Ελληνίδα, το λέω από τώρα. Εντάξει. Εντάξει, χοντρό καλσόν πολύ. Πολύ για τέτοια. Έκανε κρύο την Παρασκευή. Δεν φαίνεται και καλά το ρούχο. Δεν φαίνεται τίποτα. Ναι, ένα μαύρο πράγμα και μία τσάντα η οποία. Το μανίκι του σιθρού ωραίο είναι. Σ' αρέσει εσένα. Δεν ξέρω. Για να το πεις είναι, γιατί δεν. Α, Τζένι Μπότσι, Β, Ελεονόρα Μελέτη, Γ, Σταματίνα Τσιμτσιλή ή Δ, Κατερίνα Παπουτσάκη. Άκου να δεις, Είναι η Τζένι Μπότσι την είδα, δεν ήταν έτσι τιμένη. Φορούσε ένα σορτσάκι και ήταν αλλιώς. Ελεονόρα Μελέτη δεν την είδα καθόλου στη ζωή, Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν την είδα καθόλου εκεί. Θα πω το Δ, Κατερίνα Παπουτσάκη. Μπράβο, Ανταγωνισμός 3-3. Σε φτάνει. Άλλο ένα, Άλλο είναι για να είσαι σοπαλή. Άλλο είναι για να κερδίσεις. Ωραία πόδια. Ωραία, είναι ωραία πόδια. Και ωραίο παπούτσι. Έλα, πάμε. Oh, και φανταστικό σακάκι με όμο μπαλμά. Α, μπαλμά και μπαλμά. Πρέπει να είναι μπαλμά. Ο μπαλμά είναι σαν τον κατημά. Μπαλμαίν γράφεται. Μπαλμαίν, τα ξέρω. Μπαλμαίν. Ωραία είναι, αλλά από πάνω δεν καταλαβαίνω. Φούστα είναι σορτσάκι. Σορτσάκι είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είδε παρόλο το κρύο δεν μπήκε στη διαδικασία να βάλει τα και να καλυφθεί. Δεν έβαλε καλσόν. Το λέω. Καθόλου το χειμώνα. Βεβαίως. Και καλύτερα να μην φοράς καλσόν. Αν θες να βάλεις μίνι, βάλ' το χωρίς καλσόν. Αλλιώς μη βάζεις μίνι. Λοιπόν, Αντέλε Ξαρχόπουλος, Λιδία Παπαϊωάννου, Δούκης Ανομικού. Λιδία, όχι, δεν έχει αυτά τα πόδια. Ή Δούκης Ανομικού ή Ιερέτα Κούρκουλου. Λοιπόν, θα πω
αυτή η οποία θα μπορούσε να ντυθεί λίγο. Φαίνεται λίγο. Πώς να σου πω. Πες, πιο, τα σου λόγια. Πιο πάνω σε level, σε επίπεδο. Θα πω το Α, η Ρέτα Κούρκουλου. Πολύ σωστά. Αλήθεια. Ναι. Ναι. Το εγώ, παιδιά, δεν είχα καταλάβει ότι η Ρέτα έχει τόσο ωραία μακριά πόδια. Ναι, ναι. Να, η μαμά της έχει εξαιρετικό σώμα, ναι. Παιδιά. Ναι. Τι σόι με ωραίο σώμα. Αυτό το σόι για με τα σώματα πάνε μαζί. Έχω άλλο ένα τελευταίο. Αν το βρεις, κέρδισε. Έλα, μην το βρεις. Πού είναι αυτό τώρα, με μπερδέψετε, μην πήγατε από το Μέγαρο αλλού. Ναι, καλέ, σήμερα. Κοίταξε, είναι τώρα σε ένα χαλούκι. Δρόμο, καλέ, άσχημα. Φοράει ωραία Adidas. Ωραία είναι από πάνω. Αυτή το μέσα με μπέρδεψε. Αλλά αυτό το κολάν θα μπορούσε να μην το είχε βάλει. Παιδιά, τι, αν δεν είναι χορεύτρια ή χορογράφος, ναι. Παρά είναι. Πάγια πρόβα. Και κολλά και μπούστα και γυμναστήριο. Και, και να πω κάτι, και δύο κόμπους μαζί, και το πουκάμισο κόμπος και το τέτοιο κόμπος. Όπα, κοπελιά. Μπορεί να κάνει πρόβα στην πίστα. Πάμε να δούμε και θα σας πω. Α είναι η Κρυσταλία, Β η Λάουρα Νάργες, Γ η Μελίνα των Βέγκας ή Δ η Κατερίνα Στικούδη. Φαίνεται, παιδιά, ολοφάνερο ότι είναι. Ολοφάνερο. Δεν είναι η Νάργες, είναι το Δ η Κατερίνα. Είναι Στικούδη. Γιατί είναι και το ραπ το πίσω, κατάλαβες. Κάθεσαι και κοιτάς τα περιοδικά, τι φόρεσε κάθε μια και που πήγε. Έχεις κάνει συνεργασία με. Μην μου τον παρατηρώ και μηδέν, γιατί τα νεύρα μου πολύ τσιτωμένα. Έχεις κάνει συνεργασία με παπαρατσικό πρακτορείο και σου στέλνει. Όχι, απλώς είμαι πολύ μελετηρός, διότι έχεις γίνει πολύ ανταγωνιστική τελευταία. Λοιπόν. Okay, ξέρει και τη Στικούδη που πήγαινε για πρόβα, ύποπτο. Ναι, καλέ, τι. Φαινόταν ότι ήταν η Στικούδη. Πάμε σε break και θα γυρίσουμε μετά με το δεύτερο γύρο και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και θα κερδίσω. Πάμε! Σήμερα έχεις ρυθμό, τι συμβαίνει. Παιδί μου, κάθε μέρα έχω πλέον να παρατηρήσει. Το τούτι φρούτι θέλω. Το τούτι φρούτι. Αυτό που ακούγαμε στην αρχή. Το ρουμάνικο. Το ρουμάνικο, πώς τη λένε την ταινία. Μπούτσο Γκουτσό. Τι είπες. Πώς λέγεται η ταινία. Μπούτσο Γκουτσό. Κατζοντήλο, όχι. Κατζοντήλο. Τέλεια. Μάλιστα. Κατζοντήλο, έλα τούτι φρούτι. Πάμε να ακούμε το. Κάτω με τούτι φρούτι, έλα. Λοιπόν, να δούμε στο χρόνο και το κουιζάκι μας. Είναι πολύ περίεργο, ενώ φαίνεται ολοκάθαρα στη φωτογραφία. Είσαστε πολλοί που τη βρίσκετε, αλλά είστε και πολλοί που δεν τη βρίσκετε. Καλή κατζοντήλο είπαμε. Τι είναι αυτά που βάζετε. Κατζοντήλο είναι και αυτό. Κατζοντήλο είναι και αυτό. Ναι. Το κατζοντήλο δεν είναι ταινία. Ναι, αλλά είναι και ελληνικό συγκρότημα που πήρε το όνομα. Το κατζοντήλο. Ή κατζοντήλο. Ομικρονιώτα. Λοιπόν. Σε παλιό ρεμπέτικο. Εγώ θέλω κατζοντήλο, κατζοντήλο. Πάμε λοιπόν. Δεύτερος γύρος. Αχ, παιδιά μου, κάποια θα γυρίσει σήμερα στο σπίτι της και θα τη βλέπουν στον δρόμο και θα τη μουτζώνουνε. Ε, όχι. Όχι να με μουτζώνουνε, ρε μάνα μου. Είσαι ρεζίλη, Μαρία μου, σήμερα αυτό το μηδέν δεν περιέχουμε τίποτα. Το όνομα σου σήμερα, έχεις καταλάβει. Ένα χωριέμαι, Μαρία. Μα μη δεν εσύ το καλό μου το παιδί. Κάτι ωραίο, κορίτσι. Έτσι με κοιτάς εδώ. Κοιτάω τα ωραία χρυσά κουμπιά που πάνε πάρα πολύ με αυτό, δεν τα βλέπα τόση ώρα. Τι είναι το φόρεμα, Μαρία. Α, είναι μέρη-μέρη. Σόπα. Μόνο σου τα ράβεις. Εγώ τα ράβω, ναι, μόνο με τα χεράκια μου. Λοιπόν, έχουμε ένα 2-0 που δεν μου αρέσει καθόλου και Μαρία, έχεις βεβαίως πολλές ευκαιρίες να το ανατρέψεις. Αν απαντήσεις σωστά σε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις που τις έχω βάλει σε κατηγορίες. Τι πήγε και σήμερα και πες καλά, παππού. Quiz, σεξ, ίντριγκα, τούτη, φρούτη, μουσική. Πρώτα δεν πρέπει καλά μου χεράκια. Ναι, καλέ, σου είπα τις κατηγορίες. Άντε, τέλειωνε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Εμπρός λοιπόν, καλά μου χέρια. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Κάντε πάλι από την αρχή. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Και ναι, ναι, ο Φώτης μπορεί να κόψει δεν το... Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται. Με έχει μουτζώσει ο Γιάννης. Εγώ ή ο κόσμος που θα βλέπει στον δρόμο. Λοιπόν, Φώτης, λοιπόν, ακούμε. Διάλεξε έλα, έλα, έλα. Παρακαλώ. Έχει καιρό αυτό το κοριτσάκι. Χθες τον ρώτησα και είχε άλλο θεματάκι. Και θέλω να πάμε στο vintage, το όμορφο κοριτσάκι, τζενούλα μου. Λοιπόν, παιδιά, έχω ποίημα.
Έλα ρε Τζένι! Βίντε, στέλνουμε την Τρίτη από εδώ ως την Κρήτη! Πολύ καλό, δεν σημαίνει. Καλά, έχεις αρχίσει και ακολουθείς τα κουπέλια, έχουμε συγκλονιστεί. Ένας μόνο χειροκρότησε. Κι εγώ. Αχ, Μαρία, μου σε ευχαριστώ. Τι είμαι. Είμαι καλή, μην κοιτάς που λένε για μένα. Δεν σ' άρεσε Φώτη καθόλου, τίποτα. Πολύ, ζητάνε άλλο ένα, αλλά δεν είναι σιγά σιγά η δόση. Όχι, σήμερα. Αυτά τα προετοιμάζεις από πριν ή σου έρχεται όταν σου λένε τώρα vintage. Η αλήθεια είναι ότι κάτι ετοιμάζω στο σπίτι μου. Γιατί μερικές φορές θα ταιριάζεις. Να λέει με την άλλη. Δεν ξέρεις αν θα σε ρωτήσει ο Φώτης. Εγγράφω δύο, άμα είναι. Αν ήταν μουσική, τι θα. Παιδιά μου, βάζετε τώρα. Μόνο για το vintage το κάνει. Μόνο για το vintage. Εντάξει, χθες με τη μουσική είπαμε. Εντάξει. Πάμε στην ερώτηση, παρακαλώ. Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός, Φώτη? Την αλήθεια πες. Γιατρός. Γιατρός. Ξενέρωτο. Γυναικολόγος. Ναι. Καλά, εντάξει. Το έχω γράψει και σε έκθεση στο δημοτικό και με μαλώσανε λίγο. Γιατί σε μαλώσανε? Γιατί έλεγα κάτι προς τυχαία. Δεν μπορώ. Ήθελες να. Από παιδί, ναι. Να βλέπεις. Ναι, και η μάνα μου, δεν με μάλωσε η μάνα μου, με γέλαγε πάρα πολύ, αλλά κατάλαβα ότι αυτό το γέλιο ήταν λίγο ενοχικό. Ωραία, λοιπόν, ήθελα να γίνει γυναικολόγος. Όταν είμαστε μικροί, κάνουμε όνειρα τρελά. Σας έχω μία πάρα πολύ διάσημη, το 1996 τώρα. Ήταν μικρή αυτή, ήταν μικρή, πολύ. Το 96. Τρίτη λυκείου πήγαινε, θα σου βάλω το. Άκου. Η οποία ήθελε, λέει, από τη μία να σπουδάσει κάτι, να γίνει επιστήμονας, και από την άλλη ήθελε να χορεύει, να τραγουδάει, να κάνει τις τρέλες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση. Ναι. Τώρα αυτή είναι πολύ διάσημη, έτσι. Πάμε. Μάλιστα. Ποια διάσημη δήλωνε στα 17 της ότι σκέφτεται να σπουδάσει κοινωνιολογία, ψυχολογία και στη συνέχεια χόρεψε τα παιδιά του Πειραιά στα αγγλικά. Αλλά η ερώτηση είναι, σπάει. Α. Η Κατερίνα Παπουτσάκη. Β. Η Σοφία Αλιμπέρτη. Γ. Η Ζέτα Μακρυπούλια ή η Βίκη Καλιά. Τώρα, συγγνώμη να πω κάτι, η Αλιμπέρτη δεν μπορεί το 96 να πήγαινε τρίτη λυκείου. Ναι, καλέ, δεν είναι. Δεν το λέω. Τρίτη λυκείου. Με καμία πρόθεση. Ναι. Εγώ θα πω. Γιατί μπορεί να είχε μείνει μετά. Το 96. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πού το είπε αυτό, σε τηλεόραση ή περιοδικό? Σε τηλεόραση. Σε τηλεόραση. Θα σας πω το εξής. Το 96. Δουλεύαμε με τη Μαρία στα περιοδικά. Και τότε είχα κάνει μια συνέντευξη εγώ της Ζέτας Μακρυπούλια όταν ήταν που λένε. Δηλαδή όταν είχε πρωτοβγεί μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Στάτους, στο περιοδικό. Ναι. Έτσι. Τότε λοιπόν προφανώς η Ζέτα έκανε και άλλες δηλώσεις. Θα πω το γάμα. Ναι! Δεν μπορώ να το δεχτώ τόσο. Τι σκευωρία. Το θυμάμαι γιατί. Θυμήθηκες εσύ από το 96 ότι η Μακρυπούλια. Γιατί η Μακρυπούλια ήταν η πρώτη της συνέντευξη και τότε σε αυτή τη συνέντευξη μου λέει θα ήθελα να γίνω ηθοποιός. Τι δεν το έχεις σκεφτεί καλά, κοριτσάκι μου, γιατί ηθοποιή είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα και λίγο αχάριστο επάγγελμα. Δεν είχε παιδιά αυτή την ερώτηση. Τότε τη λέω εντάξει, κάντο, αλλά πρόσεχε. Και να. Μιλώνει φωνικό έτσι. Λοιπόν, τσάου αντένα 1996. Για να δούμε τι έλεγε η Ζέτα τότε. Το 1996 η Ζέτα Μακρυπούλια πάει τρίτη λυκείου, έχει ήδη ξεχωρίσει από τη συμμετοχή της στο σύριαλ «Χωρισμένη με παιδιά» και βρίσκεται καλεσμένη στα παλιά της Λιμέρια, αυτή τη φορά όχι ως τσαούσα, αλλά ως καλεσμένη. Έλα, αγαπημίτια. Έλα, κάτσε. Η νεαρή μαθήτρια ονειρεύεται σπουδές ψυχολογίας και κοινωνιολογίας. Τι σκοπεύεις να κάνεις μόλις πάψεις να είσαι μαθήτρια, γιατί πας λύκειο, μόλις τελειώσεις το λύκειο. Ναι, πηγαίνω στην τρίτη λυκείου. Τι θα κάνεις? Σκοπεύω να δώσω πανελλήνιες. Πηγαίνω για κοινωνιολογία, ψυχολογία. Α, θα δώσω και για ανώτηση. Ναι, και σκοπεύω να πάω και σε κάποια δραματική σχολή για να μπορέσω να λέγομαι κι εγώ ηθοποιός κάποια στιγμή. Με δίπλωμα, γιατί ναι. Εντάξει, ηθοποιός είσαι, τώρα δεν που δουλεύεις. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι τώρα ηθοποιός. Αλλά το πηγαίο ταλέντο της στο σανίδι δεν αργεί να ξεδιπλωθεί και μάλιστα στα αγγλικά. Or you can kiss me on a Tuesday. In fact, I wish you would. You can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, and Saturday's the best. But never, never on a Sunday, 'cause that's my day of rest. Most any day, you gotta be my girl. Any day you say, but my είδε
πέρυσι είπε και εδώ ότι θέλει να πάει σε δραματική σχολή. Και θυμάμαι τότε όταν την είχα συναντήσει. Πήγε τελικά. Πώς δεν πήγε. Πώς δεν πήγε στην σχολή του Διαμαντόπουλου. Όχι, του Διαμαντόπουλου νομίζω που λέγεται. Τότε δεν θυμάμαι τι έκανε τελικά. Αλλά θέλω να σα πω το εξή. Τα είχα δώσει ραντεβού στο κέντρο τη Αθήνα στο γραφείο του αδερφού μου. Γιατί δεν ήθελα ούτε στο σπίτι μου να έρθει. Εντάξει, δεν μα νοιάζει γιατί. Ναι, όχι, δεν. Και πάω μέσα και είχα αργήσει και καθόταν στο φουαγέ του γραφείου του αδερφού μου. Και μπαίνω μέσα και βλέπω τον αδερφό μου και μου κάνει. Πολύ όμορφη. Κούκλα. Με το που λέει, τι κούκλα είναι αυτή, ποια είναι. Λέω, είναι μια καινούργια γι' αυτό. Κοίτα να δεις. Το θυμάται αυτό, Ιζέτ. Φαντάζομαι ότι τα θυμάται. Όλα τα θυμάται. Άρα μπορείς πολύ γουρλής. Θυμάται ότι ήταν και σε μια επιθεώρηση που είχαμε κάνει στο Ινέτ 2. Α, σε ένα σοου. Σε ένα σοου. Τι, αυτό το ξέρω. Τίποτε. Λοιπόν, έχουμε 3-0 και Μαρία ήρθε η ευκαιρία σου να το ανατρέψεις. Αν βεβαίως είσαι έτοιμη. Εμπρός λοιπόν καλά μου χέρια, για να δω χεράκια. Πέτρα, ψαλίδι, χαρετή. Άντε πάλι από την αρχή. Πέτρα, ψαλίδι, χαρετή. Επιτέλους. Ναι, Μαρία, επιτέλους μπορείς να διαλέξεις κατηγορία. Λοιπόν, θα διαλέξω ίντριγκα. Έλα μου. Και έρχεσαι Μαρία μου στα δικά μου τα χεράκια που ξέρεις πόσο λατρεύω τις ίντριγκες και δει τις ελληνικές. Και ειδικά αυτά Μαρία μου ξέρεις που βγαίνει ο ένας λέει, ο άλλος απαντάει, το απαντάει ο άλλος και γίνεται μια ολόκληρη ιστορία, το ξέρω. Λοιπόν, ξέρουμε ότι αυτή η τηλεοπτική σεζόν, ρε παιδί μου, έκρυβε πάρα πολλές εκπλήξεις. Αυτή που πέρασε. Γενικά. Το καλοκαίρι που πέρασε, να το πω και έτσι. Α, όχι. Λοιπόν, μπράβο, Μαρία μου. Όμως έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν κάποια τηλεοπτικά πρόσωπα τα οποία δεν θα ξαναμιλήσουν. Και μάλιστα ένα από αυτά. Με τη στάση του δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει καμία επαφή με το πρόσωπο με το οποίο παρουσίαζε την εκπομπή, γιατί θεωρεί ότι ήταν μέλος της οικογένειάς του και εκείνος τον άδειασε. Το ή εκείνη τον άδειασε. Για να δω, Μαρία μου, πόσο καλά έχεις διαβάσει. Ξεκινάω την ερώτηση. Ποιο λοιπόν πρόσωπο της τηλεόρασης δεν θέλει πλέον να έχει καμία επαφή με τον συμπαρουσιαστή και φίλο του, γιατί θεωρεί ότι τον άδειασε. Άλφα για σένα, η Ναταλία Γερμανού. Σου θυμίζω ότι ο Παύλος Σταματόπουλος έχει μείνει στο μέση στην καλή χαρά. Β. Ο Γιώργος Ολιάγκας. Σου θυμίζω ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει παραμείνει στο Μέγκα. Γ. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Σου θυμίζω ότι ο Θανάσης Πάτρας έφυγε πολύ πρόσφατα από το ευδής του Αντένα την προηγούμενη εβδομάδα. Μήπως έχει βάλει χέρι κάποιος. Ή Γ. Η Φέη Σκορδά. Που σου θυμίζω ότι σταματεί να τσιμψίλει και η Φέη. Αμάν που αυτό με την τσιμψίλει. Δεν λέω τίποτα άλλο, τα πάω όλα. Δέλτα. Η Φέη Σκορδά. Πιο πολύ πάει το. Ποιο ήταν ο Λιάγκα στο Β. Το Β ήταν ο Γιώργος Λιάγκας, μάλιστα. Αυτό πάει πιο πολύ. Αυτό πάει πιο πολύ. Ναι, τα άλλα δεν ήταν οικογένεια. Ο Λιάγκας με τον Ουγγαρέζο. Ο Σταματόπουλος με την. Λοιπόν, Μαρία, τώρα δεν θα πιστεύεις τη σούπα μας. Την είδα τη δήλωση. Λοιπόν, μισό. Ιωάννα Σουλιώτη. Στην Κατερίνα Σουλιώτη. Γιατί η Ιωάννα Σουλιώτη δεν κάνει δηλώσεις. Ναι. Αλλά ακούστε, παιδιά μου, τι γίνεται. Θυμάστε που ο Ουγγαρέζος είχε πει ότι δεν μιλάνε με τον Λιάγκα. Ναι. Βρήκε η Κατερίνα Σουλιώτη τον Γιώργο Λιάγκα και πήρε τη γνώμη του επ' αυτού. Και εκείνος είπε, μιλάει ένα, θα σου πω, όλα στον αόριστο. Ναι, παλιά. Αλλά λέει, είχαμε, στο τέλος τελειώνει όμως. Μπαμ. Καλά, θέλω να δω τον Λιάγκα να μιλάει για τη σχέση του με τον Ουγγαρέζο. Τελεία. Bonus track. Ποιος είπε για τον Πέτρο Κωστόπουλο που θα είναι αντίπαλος του Γιώργου Λιάγκα ότι δεν ξέρει να κάνει συνεντεύξεις. Αχ, βείτε. Πάμε τώρα. Δεν σωστό. Έχουμε αργήσει μετά. Μα έχουμε αργήσει όμως. Γίνεται μυστήριο μας. Εγώ πάω στο μυστήριο, εσύ κάτω θα μιλήσει. Δεν σωστό. Άστον, για πες. Θυμάστε που ο Γιώργος Λιάγκας δεν ήθελε να μιλάει στις κάμερες και έκανε σκηνή στη Φέη κάθε φορά που ξεχνούσε να αφήσει το μικρόφωνο. Λοιπόν, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ο Γιώργος είναι αυτός που δεν σταματάει να μιλάει και δεν θέλει μάλιστα να το διακόπτουν. Γιατί δεν μιλιέστε πλέον με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Και δε. Γεια σας. Μαζί θα το κάνουμε τώρα. Γιατί. Εντάξει, okay, λοιπόν. Πούση, θα χορέψω δεν... dancing in Mary. Όχι, ότι έχει ιδιαίτερη συμβόλο. Έχω ακούσει, δεν ξέρω τώρα αν είναι σίγουρο. Η Σάσα τα πάει καλά με τη Λάουρα. Θα ολοκληρώσω μόνο το μισό λεπτό. Δεν με θέλει, ρε παιδί μου, τώρα. Μα πετάχτηκε και εσύ. Μα πετάχτηκε και εσύ. Η κοπέλα δεν είναι μια συνάντηση. Κάνουμε εκπομπή μαζί. Βραδινό δεν ξέρω αν θα κάνω μόνο μου. Πετάχτηκε εκεί να μου φάσει τη χαρά, δηλαδή να πει να μιλήσω στο start το παλιό μου κανάλι δύο λεπτά μόνο μου. Το ότι έγραψα τα μαλλιά μου ροζ κανένα. Α, δηλαδή θέλει, δεν με αφήνει μόνο. Αυτά είναι. Κρεβάτο μουρμούρα,
τηλεοπτική. Και παντόφλα. Λοιπόν. Αλλαγή δεδομένων υπήρξε όμως και στη φιλία του Γιώργου Λιάγκα με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ένας μικρός θάνατος. Μιλάτε τώρα με τη Φέη και τον Γιώργο. Δεν ξέρεις τι. Έδωσα μια συνέντευξη. Απάντησα σε αυτό. Θα μείνω σε αυτή τη συνέντευξη που δώσω και σε αυτά που έχω πει. Δεν θέλω να ξαναξέρεις γιατί φαίνεται λίγο σαν κλαψουρίζω κιόλας. Εννοείται ότι ο Γιώργος δεν θα άφηνε την ατάκα του Δημήτρη ασχολίαστη και έσταξε με χάρη το φαρμάκι του. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πάνω από τα κανάλια. Για να μην τρελαθούμε. Άρα σε καμία περίπτωση, γιατί ακούω διάφορες βλακίες και χαζομάρες, η σχέση με τον Δημήτρη, αν μιλάμε ή αν δεν μιλάμε, δεν έχει να κάνει με τις αλλαγές τηλεοπτικής στέγης. Είναι ξεκάθαρο. Το λέω, το τονίζω και να τελειώνει η ιστορία αυτή. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ταλαντούχος. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι φίλος μου ο Δημήτρης. Παραμένετε, φίλοι, βγαίνετε. Θα σας πω. Τον είχαμε βάλει 3 χρόνια με τη Φέη στην οικογένειά μας, όχι μόνο την επαγγελματική, αλλά και την προσωπική, γι' αυτό είναι το σημαντικό. Και από τη στιγμή που ένας άνθρωπος ήταν στην οικογένειά σου, που τον αγαπάς πάρα πολύ και είναι φίλος σου, και επειδή έχω τη λογική τα ενίκο μη ενδύμω, όταν κάτι συμβαίνει μέσα σε μια οικογένεια, καλό να μην τα δημοσιοποιούμε. Στο αντίπαλο στρατόπεδο τώρα, ο Πέτρος Κωστόπουλος θέλει πάση θυσία να κάνει πρεμιέρα μαζί με το ζεύγος Λιάγκα Χορδά. Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμα συμπαρουσιάστρια, δεν θέλει να αφήσει χώρο στους αντίπαλους και είναι διατεθειμένος να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να βγάλει την εκπομπή του στις 14 Σεπτέμβρη. Προς το παρόν, έχει να αντιμετωπίσει την κριτική που άσκησε εναντίον του ο Μίλτος Μακρύδης, που είπε γι' αυτόν στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» της Κυπριακής τηλεόρασης. Ειδικά με τον Κωστόπουλο, δηλαδή, έχω περιέργεια. Γιατί? Πραγματικά έχω περιέργεια. Διότι βλέποντας τη νυχτερινή του εκπομπή, ειλικρινά με σόκαρε. Πραγματικά με σόκαρε το πώς ένας άνθρωπος που επί μια μισή, δύο δεκαετίες είχε πόσο, 15-20 περιοδικά. Κανόνιζε δηλαδή αυτός ποιος ανεβαίνει, ποιος κατεβαίνει, ποιος προβάλλεται, ποιος εξαφανίζεται, ποιος πάει σπίτι του. Αυτός κανόνιζε. Δηλαδή ήταν ένας από τους δύο, τρεις που κανόνιζαν, εν πάση περιπτώσει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επί δύο δεκαετίες κανόνιζε αυτά τα πράγματα, μην μπορεί να πάρει μια συνέντευξη. Δηλαδή ειλικρινά μου προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έκανε καλές συνεντεύξεις στο βράδυ. Σου αρέσανε εσένα? Εγώ το έβλεπα, ρε παιδί. Φίλε, αν σου αρέσανε, πες μου. Ναι, γιατί μου θυμίζει Αμερικανιά. Σου θυμίζει Αμερικανιά. Τι έχεις δει, λέει, Αμερικανιά? Ή στην Αμερική έχεις δει μόνο ρε μαγκά. Μόνο τι! Έτσι, δεν καταλαβαίνει. Δεν το πρόκειται το μαγείο. Μαγείες, anyway. Όχι, όχι, μόνο. Ερωτικές, ερωτικό περίοδο μέσα. Πάντως. Άκου τώρα, πάμε στο κόψε φάτσα. Θέλετε να κόψετε. Κόψε φάτσα. Τρελά θέλω, γιατί έχει έρθει και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και περιμένουμε την αγωνία να τον υποδεχθούμε. Η ερώτηση και το δίλημα σήμερα από το κέντρο της Αθήνας είναι βαθύ. Οργασμός κάθε 5 λεπτά ή ποτέ, Η Ρουλά, με τι ασχολείσαι? Δικηγόρος. Οργασμός κάθε 5 λεπτά ή ποτέ. Εμένα βάζετε. Εγώ δεν κατάλαβα και την ερώτηση. Τι σημαίνει, αν η κυρία έχει πολλούς οργασμούς? Όχι. Ή τι καθόλου προτιμάς, κάθε 5 λεπτά ή ποτέ? Μα τι ερώτηση είναι, θα πει κανείς ποτέ? Θα πει ποτέ. Ένα λεπτάκι, θα σου πω το εξής. Κάθε 5 λεπτά είναι τρέλα. Η κυρία είναι νομικός. Πηγαίνει στα δικαστήρια. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάτι τέτοιο. Άσε που η λογική υπερισχύει σε αυτό το επάγγελμα, θα πω ποτέ. Όχι και 5 λεπτά, μην τρελαθούμε. Ναι. Άρα ποτέ. Ποτέ. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πάμε σε επόμενη. Δεν με βλέπω καλά σήμερα. Γιατί, Μαρία? Έλα, έχεις να αντιμετωπίσεις το καταγωγή σας. Παρνάσω. Αν είχατε να επιλέξετε να έχετε οργασμό κάθε 5 λεπτά ή ποτέ στη ζωή σας. Είναι στον Παρνασσό. Εκεί οι μενάδες ήταν εκεί βάκχες, νομίζω ότι έχει κάτι μέσα από κολλικό, δηλαδή. Είναι κρύο, κάτι είναι στο Παρνασσό, ήταν, ναι, εκεί. Αυτά τα δάση και βακχισμοί. Ναι, 5 λεπτά. Σάτυρος. Κάθε 5 λεπτά. Ναι, ναι. Δύο στα δύο, Λες, εξολόγος είσαι. Να σου πω. Φυσιογνωμιστής, γεια σας. Κοίταξε, πήρα την πληροφορία που λέει Παρνασσός. Με το που είπε Παρνασσός, πάμε στον επόμενο. Ο Χάρης. Χάρη, από πού είσαι? Από την Κύπρο. Μου αρέσει να ασχολούμαι με ζωγραφική, τραγούδι και λίγο τα κομπιούτερ. Αν είχες να επιλέξεις το να έχεις κάθε 5 λεπτά τη ζωή σου οργασμό ή καθόλου, τι θα επέλεγες? Ναι. Κύπρο, όχι τώρα. Και καθόλου. Δηλαδή, δεν θα δηλαδή το καθόλου ήταν η ερώτησή της που τον έκανε να πει κάθε 5 λεπτά, γιατί ασχολείται με ζωγραφική, ναι, τέχνη, κομπιούτερ, λίγο πολύ. Και ενδιάμεσα έναν οργασμό. Ενδιάμεσα έναν οργασμό θα το έβαζε κάθε 5 λεπτά. Κάθε 5 λεπτά. Δίνω ρέστα. Ναι. Έχω άλλο. 3-3, πάμε στο τελευταίο.
Carmen 31. Αν είχες να επιλέξεις οργασμό κάθε 5 λεπτά ή ποτέ, ποια επιλογή θα έκανε? Α, είναι πολύ σκέτη η ερώτηση και τη λένε Carmen. Το Carmen τι σκέφτει αυτό? Το Carmen έχει ένα μπιζέ μέσα, ξέρω εγώ. Ένα θα έλεγα. Μπιζέ. Όχι, είναι μια άρνηση, ένα αυτό. Η Carmen δεν είναι του μπιζέ. Όχι, αλλά τι σκέφτεται αυτό. Έκανα, δεν λέω. Ναι, τα ονόματα καθορίζουν. Θα έλεγα ποτέ. Δηλαδή θα προτιμούσε μια αρνητική απάντηση, ε. Ποτέ. Έλα ρε φόρη, Νικόλα σίγουρα δεν έχει δει τα βίντεο πριν. Είπε 4 στα 4. Έλα, σειρά. Ρωτήσουμε σε κανένα εγκληματολογικό. Πόδι όπου να είναι. Πάμε στη Μαρία. Έλα Μαρία, δυναμικά. Φόφη, ασχολούμαι με το κόσμημα. Φτιάχνω κοσμήματα. Αν είχατε να επιλέξετε οργασμό κάθε 5 λεπτά ή ποτέ? Τώρα έχω κομπλάρι που τα έχει βρει και όλα ο Φώτης. Πάλι τα δυνατά σου. Θα πω ποτέ. Θα είχα. Κάθε 5 λεπτά. Μπράβο Μαρία! Τέλεια, μπράβο! Αυτή δεν είναι καλλιτέχνη! Δεν πειράζει! Ναι, αλλά μεγάλη κυρία, δεν κουράστηκε! Απ' τη ζωή! Μπορεί η εμπειρία να μην βαριέται κάποια στιγμή, να τον έχει και κάθε 5 λεπτά! Μπορεί η εμπειρία τη ζωή να μην τη έχει χαρίσει αυτό που θα ήθελε. Εντάξει, ναι, το δέχομαι, το δέχομαι, το δέχομαι. Για να δω. Τέλειο! Γιώργο. Ο κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, από πού είναι η καταγωγή σα? Από την Πελοπόννησο. Οργασμό κάθε 5 λεπτά ή ποτέ? Ποτέ θα πω πάλι, παιδιά, μην με τρελάνετε τώρα που είναι ο κύριος. Γιατί στην Πελοπόννησο όμως, ναι, μήπως. Λάδια. Να είμαι στη Βιτίνα, ο παππούς και να θέλει και κάθε 5 λεπτά. Για να δω. Όχι 5 λεπτά. Όχι, ποτέ. Ευχαριστώ. Ένας λογικός άνθρωπος. Όχι να αρχίσουμε όλοι κάθε 5 λεπτά. Ω, και καλά να συντονιζόμαστε να είμαστε. Αλλιώς δεν θα δουλεύει κανένας ποτέ. Ποιος? Ναι, συγγνώμη. Είμαι εγώ τώρα. Δουλεύει ο Φώτης. Με ρωτάει κάτι. Ω, δεν μπορώ. Μόλις μπορώ και πάλι τι μου είπες. Ω, Φώτης. Πώς θα συνεννοούμαστε? Δεν υπάρχει. Άλλο. Ένας λογικός άνθρωπος παρακάτω. Χαρίς. Τι ζώδιο είσαι? Κριός. Και με τι ασχολείσαι? Καθηγήτρια. Οργασμός κάθε 5 λεπτά ή ποτέ? Και εγώ νομίζω, Γιώργο, αυτή κάθε 5 λεπτά θέλει. Όχι. Τι είπε? Βιάζεται. Για να δω. Καθόλου. Καθόλου. Γιατί την είδα έτσι. Καθηγήτρια και έτρεχε κιόλας. Κριός, αυτό με επηρέασε και εμένα, ότι ο κριός το θέλει, γιατί είναι του... Έλα, τελευταίο, Μαρία. Του πολύ και λίγο. Έλα, αυτό το δεν έχω χάσει τώρα. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, τι ζωτήσε? Παλιά ήμουνα Ταύρος, τώρα είμαι Παρθένος. Αν είχες να επιλέξεις οργασμό κάθε 5 λεπτά της ζωής σου ή ποτέ, τι θα επέλεγες? Κάθε 5 λεπτά θα διάλεγε. Ναι. Ξέρω εγώ, έτσι μου ήρθε τώρα, γιατί μου φαίνεται ότι το θέλει, το χρειάζεται. Του άρεσε η ιδέα. Είναι και Παρθένος τώρα πια. Για να δω. Κάθε 5 λεπτά. Κάθε 5 λεπτά. Ένα, το βρήκα, Παναγία μου. Το είπε και πολύ σοβαρά και πάρα πολύ σίγουρα. Το είχε σκεφτεί, ναι. 4-1. Καλά, συγκλονιστικό. Πάμε για το δεύτερο. Λοιπόν. Πάρτε τα κουτιά σας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η Μαρία θα διαγωνιστεί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, έτσι, και θα δούμε τι θα, σε τι διαγωνισμό θα πάει. Το μοντέλο Μαρία θα περάσει το να πάρει. Το μοντέλο Μαρία. Να πάρω το κιτρινάκι. Πάρε κιτρινάκι. Να πάρω το κιτρινάκι. Εγώ το παίρνω, εσύ το παίρνεις. Έλα, εγώ, sorry. Έλα, έλα, γιατί θα φορά εγώ που γύρω γι' αυτό. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η ποινή. Ναι. Έχει λίγο πνεύμα και λίγο μπλόφα. Οπότε νομίζω ότι θα κάνετε πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι με τον Μαρκουλάκη, ο οποίος έρχεται ως ο Νούπο να διαγωνιστεί μαζί σου και να μας πει για τα δικά του. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Μαρία μου, ότι σημερινή δοκιμασία εσύ θα παίξεις με αντίπαλό σου τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Παρακαλώ να περάσεις. Καλώς το αγόρι.
Καλώ τον αντίπαλό μου. Ναι. Πρόσεξε. Είναι πολύ ωραία δοκιμασία και για σένα και για σένα. Κωνσταντίνο είναι εξαιρετικό ηθοποιό, οπότε φοβάμαι μην με. Μπλόφα. Δεν παίζει ούτε πόκερ ούτε τίποτα από αυτά. Για να δω. Δεν πόκερ. Γιατί μου είπε ότι κάτι μπλόφα έχει η δοκιμασία μα. Ποια πε τι ακριβώ πρέπει να κάνω. Θα υπάρχουν 10 κουτιά που βρίσκεται εδώ πέρα και κρύβουν 10 διαφορετικά αντικείμενα. Ο κάθε παίκτη θα ανοίγει ένα λάξ από ένα κουτί και θα περιγράφει στον άλλον ή αυτό που βλέπει ακριβώ ή θα τον παραπλανεί και θα του περιγράφει κάτι εντελώ διαφορετικό. Ο αντίπαλος θα πρέπει να ψυχολογήσει από την περιγραφή και να καταλάβει αν λέει αλήθεια ή ψέματα. 20 δευτερόλεπτα στην κάθε περιγραφή, καταλάβατε. Ωραίο. Ή μπλοφάρεις ή λες τι έχεις. Έτσι και εσύ το ίδιο και ο αντίπαλος κοιτάει αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Ωραία. Και μετράμε το τελικό αποτέλεσμα. Μετράει ο χρόνος, ναι. Όποιος ξεγελάσει τον άλλο περισσότερο κερδίζει. Ναι. Εγώ, λοιπόν, αν χάσω εγώ τελικά, τι δοκιμασία κάνω εγώ. Καμία. Εσύ τα χάνεις, αν χάσεις εσύ, κερδίζω εγώ. Και κάνουν δοκιμασία φώτη. Άρα εμείς παίζουμε μαζί. Ας ελπίσουμε. Ναι, στην ουσία. Ναι. Εντάξει, όχι. Ναι. Μην το δεις έτσι. Λοιπόν, μαράκι μου, πες μου ένα κουτί. Παίρνω κουτί για να μου το περιγράψει. Ωραία. Ποιο νούμερο να πάρω. Να πάρεις το νούμερο 8. Το 8. Ας τα φέρνω εγώ. Έχεις λόγο, σου αρέσει το 8. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, είσαι εδώ και μπορείς να περιγράψεις αυτό. Εγώ θα ρωτάω. Σήκωσέ το να το δούμε εμείς. Ωραία. Για ξεκινά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Είναι... Για να το δούμε έτσι λίγο. Εδώ. Είναι. Ωραία. Είναι ένα... Πώς θα το πω τώρα αυτό. Είναι. Δεν ξέρω και από αυτά εγώ. Και περνάει ο χρόνος, μου έχω 10 δεύτερα λοιπόν, μόνο. Λοιπόν, ναι. Χρησιμεύει στην κουζίνα. Μαχαίρι. Όχι, παρόλα αυτά κόβει. Παρόλα αυτά κόβει. Ψαλίδι. Κουζίνας. Ψαλίδι κουζίνας. Και τώρα το δείχνω. Αλήθεια ή ψέματα. Α, κοίταξα, είδα. Έλα, δεν κάνει. Συγγνώμη, έχασα. Είπε ψαλίδι κουζίνας, λάθος. Ψαλίδι κουζίνας. Βάλ το εδώ. Είναι η Μέρκελ. Η Άγγελα Μέρκελ. Εγώ τώρα. Έλα. Λοιπόν, πες μου, Κωνσταντίνε, ένα νούμερο. Το νούμερο 5. Φαίνομαι το λίγο νούμερο 5. Ορίστε, μαράκι. Εδώ, η Μαρία εδώ. Έχει. Να το δείξω και στον κόσμο. Το είδατε. Το είδες. Όχι. Λοιπόν, ορίστε. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν και αγόρια και κορίτσια. Όχι, σου λέει ο κόσμος. Το παίζουν αγόρια και κορίτσια σίγουρα. Αυτό είναι παιχνίδι, ναι. Ναι, ναι. Με αυτό παίζουν. Ορίστε. Επί τραπέζιο. Όχι. Συνήθως παίζεται σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Είναι πλαστικό. Έχει σκηνή. Μπορείς να του βάλεις και σκηνή. Λέει αλήθεια ή ψέματα. Λέει ψέματα. Όχι. Παίζω. Κέρδισα. Κέρδισα. Είπε, ότι είναι ένα παιχνίδι και παιδιά, παίζει... είναι ένα προφυλακτικό. Υπάρχουν παιδιά που το φουσκώνουν και παίζουν μπάλα στο... Ψέματα δεν είπα εγώ. Και κάνουνε, συγγνώμη, δεν κάνουνε με νερό που γελόφατσες. Δεν κάνουνε με το προφυλακτικό που γελόφατσες. Ναι, αλλά είναι κεντρική του χρήση. Κεντρική του χρήση όχι, αλλά άμα ωραία. Έχει λήξει, αντί έχασες. Να το πετάξεις, πες. Λοιπόν, έχασα. Έλα, για να ξεκοστε... Μαρία. Σωστό. Ωραία, πάμε καλά, παιδιά. Πάμε, Μαρία. Το 2. Όχι, η Μαρία διαλέγει. Α, η Μαρία. Εγώ, το 3. Το 3. Αφού έχασε. Α. Έλεος, Μαρία. Συγκεντρώσου. Τώρα έπρεπε να διαλέξει ο Κωνσταντίνο. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Έλα, λέγε, λέγε. Λοιπόν, είναι μακρύ. Ναι. Είναι σχετικά σκληρό. Υφασμάτινο. Όχι, υφασμάτινο δεν το λες. Μεταλλικό. Ούτε μεταλλικό δερμάτινο. Το λες. Είναι μακρύ. Και δερμάτινο. Και είναι σκληρό. Είναι... Δεν θέλω να πω παραπάνω. Είναι μακρύ και είναι σκληρό. Τρόμπα. Λες ψέματα. Λες ψέματα. Θες να μου κάνεις κάποια άλλη ερώτηση. Δεν είναι πολύ σκληρό. Το τρώμε. Ενίοτε. Μπανάνα. Όχι. Λουκάνικο. Σωστά! Ωραία, Μαρία! Δηλαδή, πόσοι είμαστε. Ένα μηδέν. Δεν είναι κάπου, λοιπόν, δεν δεχτήκαμε. Διαλέγει ο Κωνσταντίνος άλλο ένα νούμερο, παρακαλώ. Το ένα, λοιπόν. Το ένα. Πάμε στο ένα. Πόσο είμαστε κάποιοι. Και πάμε στη Μαρία. 2-1, δεν είμαστε. Να περιγράψει αυτό που 2-1, ναι. Μάλλον, ναι. Λοιπόν, θα λέτε αλήθεια ή ψέματα. Λέει αλήθεια ή ψέματα. Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Ωραία. Περίγραψέ μου το... Είναι ένα αντικείμενο που μπορούμε να βάλουμε στο κομωδίνο μας και αυτό μπορεί να
να μας δώσει φως. Μπορεί να τοποθετηθεί κι αλλού. Σε διάφορα χρώματα. Μπαίνει και στο... Είναι ένα πορτατή. Μου λες τι είναι, ένα πορτατή. Ναι, αλλά πρέπει να μου πεις πιο συγκεκριμένα. Είναι αλήθεια ή ψέματα. Αλήθεια. Έχασες. 2-2. Φέρετε. Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Διαλέγει ο Κωνσταντίνος, η Μαρία. Λοιπόν, περιγράφει ο Κωνσταντίνος. Πες, Μαρία μου, το τελευταίο. Το 6. Το 6. Πού το καλέ, να. Και τώρα θα κρυφθεί ο νικητής, γιατί είμαστε 2-2, ε. Ωραία. Είναι... Τρώγεται. Όχι, δεν τρώγεται. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο θα μπορούσε να φορέσει ένας παππούς, θα μπορούσε να το φορέσει γυαλιά και ένας νέος. Γυαλιά. Θα σου πω εγώ τι αντικείμενο. Θα σου κάνω μια περιγραφή. Δεν πρέπει να μου λέει ναι ή όχι. Για πάμε. Θα μπορούσε να το φορέσει ένας παππούς και να του είναι χρήσιμο. Θα μπορούσε να το φορέσει και ένας νέος και να του είναι χρήσιμο. Θα μπορούσε να το φορέσει ο Πάσαης και να είναι χρήσιμο σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ποιο συγκεκριμένος μπορείς? Για να δει, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, είναι, λοιπόν, είναι ας πούμε μια μασέλα. Είναι μασέλα, ναι. Λέει αλήθεια. Αλήθεια. Λέει αλήθεια. Λέει αλήθεια. Μασέλα είναι αυτό! Έκανα μασέλα, είναι μασέλα. Αλλά το Δράκουλα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πώς είμαστε τώρα? 3-2. 3-2. Διάλεξέ μου άλλο ένα. Άλλο ένα εγώ, το 7. Όχι, ο Κωνσταντίνος διαλέγει για να πει η Μαρία. Το 7. Ωραία. Λοιπόν... Έλα. Είναι κάτι που φορούν στο περισσότερο οι γυναίκες. Είναι εσώρουχο. Είναι εσώρουχο, καθαρό εσώρουχο. Καθαρό. Όχι καθαρό, θέλω να πω, είναι καθαρά εσώρουχο. Γιατί τα εσώρουχα είναι δύο, ή σουτιέν ή κιλότα. Ναι, είναι ένα από τα δύο, είναι σουτιέν. Ναι. Είναι μεταξωτό, είναι δίχρωμο, έχει δαντέλα. Λέει αλήθεια ή ψέματα. Έχει κορδέλα. Λέει αλήθεια ή ψέματα. Δεν έχει τυράντες. Λέει αλήθεια. Λέει αλήθεια. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, σε πόσο είμαστε? 3-3. Ισοπαλία. Ωραία, είσαστε ισοπαλία. Με πέτρα ψαλίδι χαρτί θα βγει ο νικητής. Μετά από τέτοιο εγκεφαλικό παιχνίδι θα καταλήξουμε στο πέτρα ψαλίδι χαρτί. Έλα. Και... Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Περίμενε. Δεν είναι εύκολο. Δώσε. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Και κέρδισα φυσικά εγώ. Οπότε πάει η Μαρία στην φάρσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα, να το ξέρετε κάθε μέρα τα ίδια με πάει το ζωολογικό πάρκο και. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης δεν ήρθε εδώ πέρα για κανέναν άλλο τυχαίο λόγο, αλλά διότι ανεβάζει μια συγκλονιστική παράσταση στο Θέατρο Αθηνών, στην Οδό Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου. Είναι ο Πουπουλένιος και είναι ένα συγκλονιστικό έργο το οποίο έχει βραβευτεί με βραβείο Όλιβερ. Ολιβιέ στη Γαλλία το 2005. Ολιβιέ είναι στην Αγγλία. Ναι. Στη Ζάρι είναι στη Γαλλία. Στο Ολιβιέ. Αλλά είναι προτινόμενο. Είναι από τα πιο ωραία έργα και είναι από τα έργα τα οποία ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ήθελε από πάρα πολύ παλιά να ανεβάσει. Για ποιο λόγο? Το οποίο είναι προτινόμενο για βραβείο και στην Αμερική για Τόνι. Όχι, ήτανε προτινόμενο για Τόνι. Γενικά έχει κάνει μια τρομερή πορεία, έχει ανέβει πάρα πολλές φορές ο Πουπουλένιος με τον αγγλικό του τίτλο The Pillow Man. Είναι ένα θρίλερ, εγώ διάβασα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει ιστορίες δολοφονίας. Είναι, μην πούμε πολλά, για την πλοκή, γιατί κυρίως είναι ένα αστυνομικό έργο. Έχει αστυνομική πλοκή, πολύ έντονη αστυνομική πλοκή. Και από εκεί και πέρα, εκτός από την αστυνομική του πλοκή, είναι thriller, γιατί έχει στοιχεία τα οποία είναι φοβιστικά. Είναι κωμωδία, γιατί σε σημεία είναι πάρα πολύ αστείο, κατά τη γνώμη μου.
Από τότε το διάβασα, το κατάλαβα αυτό. Και είναι και πάρα πολύ τρυφερό και συγκινητικό. Μένω με λίγα λόγια. Είναι όλοι... εργάρα. Είναι εργάρα. Είναι το πιο ωραίο έργο που διάβασα τα τελευταία χρόνια. Εγώ ψάχνοντας για έργα κάθε χρόνο, διαβάζω έργα. Παίρνω από την Αγγλία ή από άλλες χώρες. Αυτό πρέπει να το έχεις πει πάρα πολύ. Γιατί η Σμαράκ Δεκαρίδη που μας τη ρωτήσαμε, μας είπε ότι αυτό ο Κωνσταντίνος θέλει να το κάνει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Α, ναι. Πόσα χρόνια έχεις που το έχεις στο μυαλό σου? Από το 7 ή το 8, τότε περίπου το διάβασα. Και μάλιστα έχει ανέβει στην Ελλάδα, ανέβηκε στο θέατρο Αμόρ το 2005 σε μια πολύ ωραία παράσταση από ό,τι λένε, γιατί δεν την είδα. Και έκτοτε ανέβηκε σε πολλές μικρές σκηνές της Αθήνας αλλά και σε πόλεις της περιφέρειας αρκετές φορές. Είναι πολύ παιγμένο, δηλαδή από το 5 μέχρι το 13 έχει ανέβει τουλάχιστον 6 φορές. Μένα μου αρέσει Ελλάδα. Που είστε όλοι μαζεμένοι, εξαιρετικοί ηθοποιοί. Και οι τέσσερις, δηλαδή, είμαι έτοιμη να δω μια σούπερ παράσταση με εξαιρετικές ερμηνείες. Ναι, μωρέ. Και η δική μου ιδέα, εκτός από το ότι αγαπούσα πολύ το έργο, ήταν αν μπορεί κανείς να κάνει ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ καλογραμμένο και πολύ ενδιαφέρον, με τέσσερις πρωταγωνιστές σε κεντρική σκηνή. Δηλαδή, ναι. Να μην μπει στη διαδικασία ένα τέτοιο έργο, να το ανεβάσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε κάποιες περιφέρειες. Σε κάποιες μικρές σκηνές. Εγώ πιστεύω ότι μαζί σου αξίζει δηλαδή ένα τέτοιο ανέβασμα. Για τους οποίους μιλάμε είναι ο Νίκος Κουρής, ο Οδυσσέας Πυρπασόπουλος. Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Παπασπηλιόπουλος, συγγνώμη, και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος. Έτσι, και τη μετάφραση της σκηνοθεσίας έχεις κάνει εσύ. Τη μετάφραση την έχω κάνει εγώ και τη σκηνοθεσία την κάνω εγώ. Και είναι στο Θέατρο Αθηνών, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Το αγαπώ το Θέατρο Αθηνών, δηλαδή μια γλύκα είναι το Αθηνών. Γιατί είχαμε κάνει με τον Γιώργο Κιμούλη το Σλουθ. Ναι, μεγάλη επιτυχία. Και είναι και γουρλίδι. Μεγαλύτερη αυτό. Τρία αυτό σου εύχομαι, ναι. Τρία δεν ξέρω, βέβαια κουράζεσαι το ίδιο και το ίδιο. Κοίτα, με τον Γιώργο, με το Σλουθ είχαμε περάσει τόσο ωραία και ήταν τόσο πολύ έντονη και ωραία η αποδοχή από το κοινό. Εργά, παρά τη δυσκολία της συνέχειας για δεύτερη και για τρίτη σεζόν, ήταν πολύ ευχάριστη περίοδος για μένα, σου ομολογώ. Έχεις κάποιους αγαπητούς φίλους. Αυτούς τους φίλους τους έχουμε πιάσει εμείς παραμάσκαλα. Δηλαδή τη Σμαράγδα Δακαρίδη, τον Δημήτρη Λιγνάτη και τον Αντώνη Λουδάρο. Και τους κάναμε κάποιες ερωτήσεις. Αυτοί κλήθηκαν λοιπόν εσένα. Που αφορούν εσένα. Έτσι. Εσύ λοιπόν να καλείσαι να προβλέψεις τι απάντησε σε κάθε μία από αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Για να δούμε πόσο καλά τους ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε πρώτα την ερώτηση. Να την πω. Λοιπόν, τι απεχθάνεσαι περισσότερο στην εμφάνισή σου, τι πιστεύεις ότι είπανε, ο καθένας τι είπε. Λοιπόν, η Σμαράγδα είπε τίποτα. Ο Δημήτρης μπορεί να είπε το ύψος. Και ο Αντώνης ο Λουδάρος. Και ο Αντώνης ο Λουδάρος μπορεί και αυτός να είπε τίποτα. Τίποτα, για να δούμε. Στην εμφάνιση του πιστεύω ότι τα λατρεύει όλα. Στην εμφάνιση του Κωνσταντίνος απεχθάνεται εκείνος που είναι ντυμένοι καλύτερα. Αυτό που απεχθάνεται περισσότερο ο Κωνσταντίνος στην εμφάνισή του είναι δεν απεχθάνεται τίποτα. Στα δύο μπράβο! Είσαι τόσο ισορροπημένος, αρέσεις τόσο. Τι εννοούσε Λιγνάδης. Όχι, αστειευόταν, αλλά νόμιζα ότι θα αστειευτεί με άλλο και αστειεύτηκε με άλλο. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω ότι και οι άλλοι δύο αστειεύομαι. Σ' αρέσει τόσο. Απλώς το θέμα είναι ότι εγώ τους ξέρω. Όχι μόνο ότι αυτοί με ξέρουν, αλλά ότι και εγώ τους ξέρω. Ναι, αλλά δεν μου απαντάς. Σ' αρέσει τόσο. Όχι, δεν η λέξη απεχθάνεται είναι πολύ βαριά. Εντάξει. Αλλά και η Σμαράγδα είπε τα λατρεύει όλα. Μπορεί να είναι συμφιλειωμένος η καλύτερη, όλα είναι. Δηλαδή μπορεί να μην θέλει, ναι, όντως. Εγώ δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Μα φυσικά δεν αμφισβητώ. Δεν θα ήθελα να αλλάξω κάτι. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου παραξενιά, τι είπαν η Σμαράγδα, ο Δημήτρης και ο Αντώνης? Πάω, πιο δύσκολο είναι αυτό. Ποια είναι η μεγαλύτερη μου παραξενιά? Προσπαθώ να σκεφτώ σε τι παραξενιά. Μπορεί να είπε κάτι τύπου ο Κωνσταντίνος δεν έχει παραξενιές, είναι γεμάτος ποτερήματα. Ναι. Μπορεί να είπε κάτι τέτοιο. Ωραία. Ο Δημήτρης μπορεί να είπε ότι είμαι λίγο κλειστό κύκλωμα. Α, ότι δεν εκφράζεσαι πολύ εύκολα ή ότι είσαι αυτός συγκεντρωτικός, πολύ συγκεντρωτικός. Ναι, λίγο πολύ εσωτερική ζωή στον κόσμο του, μπορεί να το εξέφρασε έτσι, ίσως. Ο Αντώνης τι μπορεί να είπε για παραξενιά. Μπορεί να πω ότι μπορεί να είμαι αυστηρός μερικές φορές ή να μοιάζω αυστηρός. Για να δω. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά. Η μεγαλύτερη παραξενιά του Κωνσταντίνου είναι ότι θέλει να έχει πολύ καθαρά ρούχα στο θέατρο. Τα ξυναμή τα έγγραφά του ασταμάτητα
Και είναι όλα πάρα πολύ τακτοποιημένα. Και επίσης θέλει να ξυπνήσει κάθε φορά στις 8 το πρωί να δράξει τη μέρα. Βάζει το ξυπνητήριο, αλλά δεν το καταφέρνει ποτέ. Εγώ νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος έχει πολλές παραξενιές, αλλά κρυφές. Και μόνο οι πολύ καλοί του φίλοι ίσως τις ξέρουν. Και επειδή είναι πάρα πολλές, δεν θα ήθελα να τις πω. Πάντως αυτό πιο που είπες, ήταν ο Λιγνάδης, ότι είχες ένα κλειστό κύκλωμα το οποίο δεν αφήνεις τις παραξενιές να φανούν. Θες κάθε μέρα να ξυπνάς να προλάβεις. Έχω από παιδί την αίσθηση, έχω τσιμπήσει στο ότι αν ξυπνάς νωρίς, κοιμάσαι νωρίς, τρως υγιεινά, τα κάνεις όλα καλά, θα προκόψεις τη ζωή σου. Αλλά... Έχω λοιπόν πια, τώρα είμαι 43 ώρα, έχω μια αίσθηση ότι δεν θα προκόψω ποτέ. Ακριβώς γιατί είναι πολύ δύσκολο για μένα να ξυπνήσω νωρίς. Τώρα βέβαια ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς και κοιμάμαι ελάχιστα. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Να, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Μου αρέσει πάρα πολύ να κοιμόμαστε πολύ αργά και να μένουμε και να μιλάμε. Η Σμαράγδα δηλαδή θα μπορούσε να σας πει ότι καθόμαστε κάπου εμείς όλοι και μιλάμε και μιλάμε. Και σηκώνεσαι στις 5 και λες, παιδιά, πρέπει να φύγω γιατί αύριο το πρωί έχω ξύπνημα. Και πω να σου πω, έλα βρε Μαρία μου, τώρα χαλάς την παρέα. Χαλάς την παρέα. Κάναμε και μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη σου δουλειά, παράσταση, σειρά, ταινία, από όσες έχεις κάνει μέχρι σήμερα? Ποια είναι η πιο αγαπημένη? Τι θα λέγανε η Σμαράγδα? Η Σμαράγδα πιστεύω ότι πιθανότατα και οι τρεις θα λέγανε ότι είναι ο Πουπουλέγιος. Γιατί ξέρουν. Αλήθεια. Μπορεί, γιατί ξέρουν το κόλλημα που έχω με αυτό το έργο. Για να δω. Θέλω να πιστεύω. Για λόγους όχι προσωπικούς, ότι η πιο αγαπημένη του είναι το Πέτρες της Τσέπης του. Αυτή η παράσταση που θα κάνει φέτος, που είναι ο Πουπουλένιος, που είναι ένα έργο που πάρα πολλά χρόνια θέλει να κάνει, θα είναι η πιο αγαπημένη του γιατί αγαπάει πάρα πολύ αυτό το έργο. Η αγαπημένη δουλειά του Κωνσταντίνου θεωρώ ότι είναι η επόμενη. Ο Πουπουλένιος. Ο Πουπουλένιος, 2 στα 3 πάλι. Λοιπόν, 2 στα 3. Το Πέτρες της Τσέπης του. Δηλαδή, αν πίναμε τώρα κρασί, θα πίναμε στον Πουπουλένιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν συγκλονιστική δουλειά που είχατε κάνει και ήσασταν και οι δύο εξαιρετικοί. Το είχα δει και το είχα λατρέψει. Και με τους τρεις, πέραν το ότι είναι φίλοι και αυτό που κάνατε τώρα εσείς, μου αποδεικνύει ότι ξέρουν και αυτοί για μένα, ξέρω και εγώ για αυτούς. Έχω περάσει μαζί τους και πολύ καλά στη σκηνή. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί είναι σαν. Ερωτήσεις που κάνει για τον άλλο λεπτομέρειες, με τι άρωμα της αρέσει. Ναι. Και μπορεί ο δικός σου άνθρωπος να μην το ξέρει. Δεν σου φαίνεται πολύ συγκινητικό που οι φίλοι σου, ας πούμε, να γνωρίζουν σε ένα ορισμένα πράγματα? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα θυσίαζες μια φιλία που με ξέρουν για μια δουλειά, και μου αρέσει που τους ξέρω. Γιατί και τη δουλειά την αγαπάς πολύ. Να σου πω, ακούγεται λίγο μεγαλόσυμο, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη περιουσία οι φίλοι μας. Μπορώ να σου πω ότι στις σημερινές εποχές οι φίλοι είναι η καινούργια οικογένεια. Ναι, έτσι είναι, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Ναι. Μια καινούργια αίσθηση, ας πούμε, κλειστής ομάδας που θα σε φροντίσει και θα τους φροντίσεις, πέραν της οικογένειας, της πυρηνικής, της παραδοσιακής οικογένειας, είναι οι φίλοι. Και εγώ έχω υπάρξει πολύ τυχερό. Μας διώχνουν. Κάτι τέτοιο και θα ανακοινώσουν κάτι κακό στη Μαρία. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά τελειώνει η εκπομπή και πρέπει να σας ανακοινώσω, Μαρία, ότι αύριο το πρωί θα πρέπει να πας στο κηλικείο του Σταρ και να βοηθήσεις το προσωπικό εκεί να φτιάξεις καφέδες, να ψήσεις τοστ και ό,τι άλλο σου ζητήσουν οι πελάτες. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, αύριο θα το δούμε στη Μαρία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο και επίσης θέλω να σας πω ότι στο Θέατρο Αθηνών από αυτό το Σάββατο ξεκινάει ο Πουπουλένιος, ένα όνειρο ζωής του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και μια εξαιρετική παράσταση με ένα συγκλονιστικό έργο. Δεν λέμε ποιες. Που θα πρέπει καλό να το χειμώνα, καλό θα χειμώνα. Θα τα πούμε από κοντά, θα έρθουμε να το δούμε. Είστε γουρλίδες και το ξέρω. Έλα. Οπότε καλό χειμώνα και καλή αρχή. Μπράβο, ναι! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 3 παρατέταρτο. Να γιατί αργό, γιατί μια στα Αττικά Πάρκα, μια στα καφενεία, στα κηλικεία, να κάνω καφέ δεστό. Πότε να προλάβω? Έλατε. Να πάω τα παιδιά στο σχολείο. Θα έρθω να σου παραγγείλω. Να πα καμιά ανάποδα. Όποια έρχεται την παίρνει έτσι τη σαλάτα. Πάμε. Γεια χαρά.